Χριστούγεννα θα'ρ πάλι, μα είσαι πάλι μακριά μου, αχ και να σιχάρω μωρό μου στο μυαλό μου, στην καρδιά μου. Χριστούγεννα, Χριστούγεννα, ευτυχισμένα δεν γίνονται καρδούλα μου χωρίς εσένα. Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Μαγκαζίνο Live. Σήμερα στολίσαμε Χριστούγεννα. Καλό μήνα να έχουμε. Θέλω να σας δείξω το πλατό. Δεν αντέχω τώρα, θέλω να σας δείξω το πλατό. Πού να ξεκινήσω, με το δέντρο μας το ωραίο εδώ. Να καθίσω. Καλά, είναι φοβερό. Σήμερα νιώθω ότι έρχονται τα Χριστούγεννα, Στέφανε. Καλά, και εσένα το πιάνω. Υπερπαραγωγή. Υπερπαραγωγή ή παραγωγή. Ωραία. Στο σπίτι στόλισες. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Ούτε εγώ. Καιρός είναι, μου φαίνεται. Τώρα που βλέπω και την κουζίνα εδώ, κοιτάξτε. Αυτή θα είναι η κουζίνα μας μέχρι τα Χριστούγεννα και την πρωτοχρονιά. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι, ζέστανο χορός. Τι μου φαίνεται. Ναι, μέρες που είναι, μέρες που έρχονται. Τον Άγιο Βασίλη έχουμε εδώ. Καλά, αυτά είναι τρομερά. Δεν τα έχω ξαναδεί. Στολίδια καραμελίτσες. Είναι φανταστικά. Άσε, είναι τέλεια. Πάρα πολύ ωραίες. Καλά, για το τραπέζι μας εδώ δεν το συζητώ. Αλλά εσείς έχετε Άγιο Βασίληδες από πίσω σας. Έχουμε στολιστεί κι εμείς. Είμαστε στολισμένοι. Εγώ ρωτεύτηκα αυτό, το συνονόματό μου. Τον ερωτεύτηκε σε τι βαθμό. Καλό μήνα. Πολύ. Καλό μήνα. Μπήκαμε στο Δεκέμβρη. Καλό μήνα να είμαστε καλά. Καλό μήνα. Έτσι, να μπούμε και στη διάθεση των Χριστουγέννων. 25 μέρες από τώρα ακριβώς έχουμε Χριστούγεννα. Η πιο μαγική, νομίζω, νύχτα του χρόνου. Λες. Εγώ όμως θέλω τώρα να καλωσορίσουμε εδώ στην παρέα μας τον κύριο Αργύρη Παπαργυρόπουλο, επιχειρηματία, φίλο της εκπομπής, έτσι για να περάσουμε ένα ωραίο μεσημέρι μαζί. Καλώς ήρθατε. Να είστε καλά. Περάστε στον καναπέ μας. Χρόνια πολλά. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Να είστε καλά κι εσείς. Τώρα νομίζω ότι μπορούν να έρθουν τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα θα έρθουν, κάθε χρόνο έρχονται. Τώρα το πόσο καλά θα είναι αυτά τα Χριστούγεννα, δεν ξέρουμε, αλλά τουλάχιστον οι καρδιές μας να είναι ζεστές και να είμαστε κοντά σε ανθρώπους που αγαπάμε και μας αγαπούν, γιατί αυτό είναι και το σημαντικό. Και να προσφέρουμε και σε αυτούς που έχουν ανάγκη, αλλά όχι μόνο αυτές τις μέρες, πάντα να είμαστε δίπλα. Μπράβο, Στάθη, αυτό ακριβώς. Τουλάχιστον γιατί... αν δεν μπορούμε όλο τον υπόλοιπο καιρό, το κάνουμε τώρα τα Χριστούγεννα. Είναι οι μέρες που, έτσι, που σου γεννάνε συναισθήματα. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Τα Χριστούγεννα, τις γιορτές. Όχι, γενικά. Τα μαύρα κέραχα, όπως τα βλέπει όλος ο κόσμος. Μαύρα κέραχα τα βλέπουμε κι εγώ, και καταλαβαίνω ότι ο κόσμος περνάει δύσκολες ώρες. Κάθε μέρα κάτι καινούριο πέφτει και τα πράγματα από εκεί που μας υπόσχονται θα πάνε καλύτερα, πάνε χειρότερα. Ο Θεός να βάλει το χέρι Του, να έχουμε την υγειά μας τουλάχιστον, και πιστεύω ότι και αυτές τις μέρες που έρχονται οι οικογένειες, τα παιδάκια, θα ξεχαστούμε λιγάκι από τα προβλήματα. Έτσι, γιατί για τα παιδιά και... πάνω απ' όλα είναι τα Χριστούγεννα. Εμείς τώρα όλοι με τα προβλήματα που έχουμε, μπορεί, εντάξει, ένας στολισμός να μας φτιάχνει λίγο τη διάθεση και να ξεχνιόμαστε λίγο, αλλά για τα παιδιά πρέπει να είναι τα Χριστούγεννα αυτά, γιατί ακόμα και εν μέσω κρίσης, όσο μπορούμε, δεν πρέπει να τους χαλάσουμε αυτό το παραμύθι. Τα παιδιά είναι παιδιά. Και είναι και το μέλλον. Έτσι. Είναι συνέχεια. Έχουμε πολλά θεματάκια σήμερα που θα τα συζητήσουμε και μαζί. Να ξεκινήσω εγώ. Να ξεκινήσουμε καλύτερα με τα πιο ανάλαφρα ή με τα πιο... Τι θέλει, παρέα. Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Έτσι κι αλλιώς μαγκαζίνο είμαστε, όλα θα τα πούμε σήμερα και όλα θα τα δείξουμε. Εγώ είμαι για τα βαριά, ο συνήθως ξέρω. Οπότε ο κ. Παπαργυρόπουλος διαλέγει τα βαριά. Θα δούμε λοιπόν μια πτυχή της τραγικής ιστορίας του 50χρονου εκπαιδευτικού που πνίγηκε την περασμένη εβδομάδα στις πλημμύρες στη Ρόδο και παρασύρθηκε από τα κύματα μέχρι τις ακτές της Τουρκίας. Ποιος ζήτησε 500 ευρώ για την επιστροφή της όρου στην Ελλάδα αυτό. Και ποιος ήταν ο ρόλος του ελληνικού προξενείου. Θα το δούμε στη συνέχεια. Και μετά από την ΣΥΜΗ να πούμε ότι μεγάλος δώρος έγινε την εβδομάδα που προηγήθηκε με το σύμφωνο συμβίωσης και την τροπολογία. Αλλά μεγαλύτερη, μπορώ να πω μεγαλύτερη, πώς να το πω, βοήθησέ με. Μεγαλύτερη σημασία είχε η απάντηση του Μητροπολίτη Πειραιά, του Σεραφείμ,
Και το γεγονός ότι απείλησε με αφορισμό όλους όσοι θα ψήφιζαν το νομοσχέδιο αυτό. Εγώ δεν μπορώ να κάνω αφορισμό ότι δεν θα ξαναψηφίσω κόμμα που θα το ψηφίσει, αυτό είναι σίγουρο. Αφορισμό δεν μπορώ να κάνω. Το κάνει αυτό τον αφορισμό. Ωραία, θα το δούμε και αυτό συνέχεια, θα το συζητήσουμε εδώ, να δούμε και όλες τις πτυχές και το πώς έγινε η πρόταση αυτή και πώς αποσύρθηκε μετά. Βέβαια. Και επειδή είμαστε μαγκαζίνο Life, έτσι λέει ο τίτλος, και Life σημαίνει ζωή, και έχουμε και άλλα πράγματα και έχουμε και τα πιο χαλαρά, να πούμε για μια γνωστή τραγουδίστρια. Κάποιο την αποκάλυψε ηλίθια. Και έχουμε την απάντηση στην εκπομπή. Γίνεται πολύ σούσουρο με τραγουδιστές αυτή την εβδομάδα. Κάποιος βγήκε και είπε ηλίθια μια πασίγνωστη τραγουδίστρια. Τι έκανε? Βαρύς ο χαρακτηρισμός. Γιατί την είπε ηλίθια? Έκανε κάτι το οποίο πείραξε πάρα πολύ, ξεκίνησε η διαμάχη και φτάσαμε στους τέτοιους χαρακτηρισμούς. Βαριά κουβέντα αυτή. Ποιος την είπε ηλίθια? Συνάδελφος. Όχι συνάδελφος, θα σας πω σε λίγο. Έτσι. Μην βιάζεστε με τη σειρά τους όλα θα τα πούμε. Εκτός χώρου. Αλλά έκανε κάτι θα το κρατάει έκπληξη ο Στάθης. Όχι. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι θα φτιάξουμε γλυκό σήμερα, πανακότα. Ένα γλυκό που από ό,τι έτσι πήρε το βλέμμα μου, είναι μια ωραία πρόταση και για τις γιορτές, για επιδόρπιο στο χριστουγεννιάτικο, στο γιορτινό τραπέζι. Θα φτιάξουμε μόνοι και μόνες μας στέκες για τα μαλλιά και σήμερα θα φιλοξενήσουμε και μια τηλεθεάτρια του Μαγκαζίνου Life εδώ στο πλατό μας, που ασχολείται με μία τέχνη που νομίζω ότι ξαναγίνεται μόδα και θα τα δούμε εδώ. Επίσης θα μιλήσουμε για την εξωσωματική γονιμοποίηση και κοντά μας θα είναι μία γυναίκα που τη γνωρίσαμε πριν αρκετούς μήνες, όταν είχε στην κυλίτσα της ακόμα τα δίδυμα μωράκια της και πλέον είναι χαρούμενη μανούλα. Για πάμε τώρα σε αυτό το θέμα που ήταν ένα θέμα και εικόνες βασικά που μας θυμίζανε, δεν ξέρω, άλλες χώρες, πάντως όχι την Ελλάδα και όχι τη Ρόδο. Οπωσδήποτε μια κατάσταση η οποία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ευχάριστη, μπορεί να χαρακτηριστεί ενοχλητική θα έλεγα. Δεν τους έφτανε ο πόνος για την απώλεια του δικού τους ανθρώπου. Ήρθαν αντιμέτωποι συγγενείς του 50χρονου εκπαιδευτικού με γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες σε όλους εμάς που το ακούμε και μόνο, προκαλούν οργή. Ο Δήμαρχος Σίμης, ο οποίος συνόδευε τα δύο αδέρφια στην Ντάτσα, στην περιοχή της Τουρκίας, όπου εντοπίστηκε η σωρός του άνδρα, κατήγγειλε ότι το ελληνικό προξενείο ζήτησε χρήματα από την οικογένεια του νεκρού για να μπορέσει να επιστρέψει στην επειδή Ελλάδα. Επειδή έχουμε τον Δήμαρχο Σίμη στην τηλεφωνική μας γραμμή, είναι ο κύριος Λευτέρης Παπακαλοδούκας. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε? Γεια σας. Λοιπόν, είναι ένα θέμα που όταν το ακούσαμε εμείς, νομίζαμε ότι μάλλον δεν διαβάζουμε σωστά. Και όμως, το προξενείο ζήτησε 500 ευρώ για την μεταφορά του άτυχου άντρα, ενώ στη σύγκριση Οι τουρκικές αρχές προσφέρθηκαν να κάνουν τη μεταφορά εντελώς δωρεάν. Σωστά? Ναι, να το διατυπώσουμε σωστά. Εγώ πήγα με τα αδέρφια για να γίνει η αναγνώριση της σωρού τους, του άτυχου αδερφού τους, στην Τουρκία. Οι άνθρωποι αυτοί ήρθαν στη Σίμη με το πρωτό του λιμενικού από τη Ρόδο. Τους είδα μόνος τους, ηλικιωμένους, από τα Τρίκαλα, οι οποίοι ήθελαν να πάνε στην Τουρκία και να αναγνωρίσουν το πτώμα του αδερφού τους, το οποίο βρέθηκε 40 μίλια μακριά από εκεί που έπεσε από το ποταμό, από τη Ρόδο. Κάποιος φίλος μου που είδε στο ίντερνετ ότι υπήρχε αγνοούμενος και έμαθε ότι υπήρχε ένα πτώμα που βρέθηκε σε μια παραλία κοντά στην Τάτσα, μισή ώρα από την Τάτσα, με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: Δήμαρχε, μήπως αυτός ο άνθρωπος που βρήκαμε εδώ είναι ο δικός σας άνθρωπος που ψάχνατε? Φαντάζομαι... Εκεί έδρασε επικοινωνία με το λιμεναρχείο της Ρόδου, ανταλλάξαν email και έφυγαν τα αδέρφια του και πήγαν προς την Τουρκία για να αναγνωρίσουν το πτώμα. Δηλαδή πήγαιναν δύο άνθρωποι στο πουθενά. Φαντάζομαι, Δήμαρχε, ότι και τα δύο αδέρφια που πήγαν για να γνωρίσουν ένα νεκρό σώμα, σίγουρα είχαν την ελπίδα μέσα τους ότι μπορεί να μην είναι ο αδερφός τους, γιατί και τα 40 μίλια, όπως είπατε κι εσείς, είναι μια απόσταση πολύ μεγάλη. Μια τεράστια που διένυσε μέσα σε 3 μέρες. Από εκεί και πέρα πήγαμε στην Τουρκία, ευτυχώς οι γνωριμίες που είχα απέναντι, παρακάμψα τη γραφειοκρατία και σε χρόνο ρεκόρ οι εισαγγελείς, οι ιατροδικαστές,
δημάρχοι βοήθησαν, συνέβαλαν έτσι ώστε να επιστρέψει ο δημόσιος άνθρωπος σε χρόνο ρεκόρ από την Τουρκία στην πατρίδα του, τη Ρόδο, για να φύγει και να ηρεμήσει η οικογένειά του. Σε χρόνο ρεκόρ, όταν λέω, αυτό κράτησε περίπου μια μισή μέρα. Ωραία, πάμε στο θέμα όμως τώρα της μεταφοράς, Δημαρχέ, γιατί αυτό είναι... Την ώρα που έγινε η αναγνώριση από, από τα αδέρφια, η αδερφή σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, λιποτίμησε λίγο, έτρεχε αίμα από τη μύτη γιατί έπεσε η πίεση της. Πήγε, δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες από τον γιατρό και μετά από 10 λεπτά κάθισε έξω να ηρεμήσει. Εγώ είχα πει, μου είπε εκεί η εκπρόσωπος του προξενείου της Μύρνης, ότι το γραφείο τελετών ήθελε 500 περίπου ευρώ, δεν είχε πει, θα, περίπου στα 500 ευρώ, για να πληρωθεί το φέρετρο που θα συνόδευε τη σωρό του άτυχου καθηγητή στη Ρόδο. Εγώ απευθείας πήρα τηλέφωνο την περιφέρεια της Ρόδου, του Νοτιού Αιγαίου, και είπα στην περιφέρεια, παιδιά, θα είναι ντροπή αυτοί οι άνθρωποι, με την ταλαιπωρία που έχουν δεχτεί 6 μέρες, που έχουν έρθει από τα Τρίκαλα, ηλικιωμένοι άνθρωποι, ταλαιπωρημένοι, να πληρώσουν και 400-500 ευρώ για, για το φέρετρο, τη στιγμή που το τουρκικό κράτος, η τουρκική πολιτεία, δεν παρήχε τρελή φιλοξενία, αυτοκίνητα, ξενοδοχεία, φαγητό, ακόμα και σκάφος ιδιωτικό, το οποίο μετέφερε τη σωρό του από την Τάτσα στη Σύμη, χωρίς να, πάρει μία, χωρίς να πάρει αυτό ένα τώρα, ευρώ, γιατί... Δήμαρχε, πείτε μου κάτι. Αυτό δεν είναι ντροπή τώρα από μεριά... Από εκεί και πέρα, λοιπόν, εγώ είπα στην κυρία αυτή... Από μεριά δική μας, δηλαδή, του προξενείου, οι Τούρκοι να προσφέρονται, να κάνουν τη μεταφορά δωρεάν, που... Δεν είχαν την υποχρέωση αυτή, εν πάση περιπτώσει, και το δικό μας το προξενείο να ζητάει 500 ευρώ. Και το ελληνικό προξενείο, πήγε και ζήτησε, κυρία αυτή, αυτό το 400-500 ευρώ για να πληρώσει το γραφείο τελετών από αυτούς τους ανθρώπους, τους ταλαιπωρημένους, τους ηλικιωμένους. Εγώ τρελάθηκα εκείνη τη στιγμή που μου είπε, η τελικά δήμαρχε είχε λεφτά η οικογένεια του νεκρού και μου έδωσε τα χρήματα για να πληρώσει το φέρετο. Και πάω και τους λέω, καλά, είστε τρελοί. Μα τι να κάνουν οι άνθρωποι που ασφαλώς θέλουν να φέρουν τι να σας πληρώσουν. Τι σωρό στην Ελλάδα για να γίνει η κηδεία όπως πρέπει. Για πείτε μου τώρα, κύριε Παπαργυρόπουλε, αυτά είναι πράγματα. Δηλαδή, το δικό μας προξενείο ζητάει λεφτά από τη στιγμή που οι Τούρκοι προσφέρθηκαν να μεταφέρουν και με ιδιωτικό σκάφος το πτώμα του άνθρωπου. Στην Ελλάδα είμαστε, στην Ελλάδα είμαστε δυνατό. Μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά τα πράγματα. Μόνο στην Ελλάδα μπορεί να γίνουν αυτά τα πράγματα. Να ρωτήσουμε λίγο κάτι τον κύριο Δήμαρχο. Ναι. Πηγές από το Υπουργείο Εξωτερικών λένε ότι διαψεύδουν αυτή την καταγγελία, τη δική σας, και λένε ότι οι τουρκικές αρχές και όχι τα στελέχη του προξενείου ζήτησαν τα χρήματα αυτά. Να σας πω κάτι. Η οικογένεια, τα αδέρφια του έχουν τηλέφωνο, να τους πάρετε ένα τηλέφωνο, έχει κοπεί απόδειξη. Δεν είπα εγώ ότι τα ζήτησε το προξενείο για να τα βάλει στην τσέπη του. Ο Τούρκος, το τουρκικό γραφείο τελετών ζήτησε 400 ευρώ για το φέρετρο. Έπρεπε λοιπόν εκείνη τη στιγμή, όπως είπε ο Μαχαιρίδης, ο περιφερειάρχης του Νοτιού Αιγαίου, να κατακαταβάλει το ελληνικό προξενείο στο γραφείο τελετών και η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου θα τους έστειλε την επόμενη μέρα αυτά τα χρήματα. Όπως και θα κάνει αύριο ο περιφερειάρχης, θα πάρει το λογαριασμό από τα αδέρφια του και θα καταθέσει αυτά τα 400 ευρώ. Αλλά δεν είναι δυνατόν να ζητά από τα αδέρφια ενός νεκρού, ο οποίος πνίγηκε στη Ρόδο, πνίγηκε στο κεντρικό δρόμο της Ρόδου, το πήρε το ποτάμι, και να ζητάμε από τα αδέρφια του και τα ρέστα, να πληρώσουν και το φέρετρο που θα συνόδευε τον άτυπο καθηγητή. Μάλιστα. Ξέρετε τι γίνεται, ότι εάν εδώ δεν υπάρχει μίζα στη μέση, σε υπουργεία, σε πρεσβείες που έχουμε μάθει, έχουμε ακούσει πόσο στοιχίσαν τα κομπολόγια, πόσο οι αρθοδέσμες, πόσο οι γραβάτες. Εδώ δεν είχε μίζα. Αν ήταν κάποιος μιζαδόρ, αν υπήρχε περίπτωση να βγει μια μίζα, θα το είχαν κάνει. Θα τα είχε υπογράψει η πρεσβεία, θα κονούμουσε κάποιος και αντάστηκε. Και τώρα ναι, που ήταν είχαν... για μια φτωχή οικογένεια ταλαιπωρημένη, βλέπετε τι πρόβλημα. Να είχαν φροντίσει οι δικές μας αρχές να πάνε οι άνθρωποι αυτοί δεν έτσι είχε πώς μίζα. Έπρεπε να πάνε. Αν μπορούσε κάποιος να πάρει μίζα, το είχε φτιάξει δύο στιγμές. Εδώ στείλανε δύο ανθρώπους μόνους τους να πάνε σε ένα ξένο κράτος, να πάνε να δούνε αν ο αδερφός τους είναι αυτός ή δεν είναι νεκρός. Όφιλε το ελληνικό κράτος να συνοδεύσει αυτούς τους ανθρώπους που ήρθαν από τα Τρίκαλα μόνοι τους. Και όχι να αναλάβω εγώ αυτό το κόστος, να συνοδεύσω αυτούς τους ανθρώπους που το έκανα με ευχαρίστηση και τρίτη και τέταρτη και πέμπτη μέρα να ήταν, θα ήμουν μαζί τους. Όπως και το έκανα και σήμερα ήρθα στη Ρόδο και παρευρέθηκα στην κηδεία του άτυχου καθηγητή που πνίγηκε σε κεντρικό δρόμο της Ρόδου. Από εκεί και πέρα, εγώ είδα την Τουρκία να παρακάμψει
τη γραφειοκρατία της. Η γραφειοκρατία της θα μπορούσε να κρατήσει το νεκρό και 15 μέρες γιατί έπρεπε να γίνει DNA. Και όμως το έκανε αυτό και το ελληνικό κράτος δεν μπορούσε να δώσει 400 ευρώ για να πληρώσει το φέρετρο που θα συνόδευε στην τελευταία του κατοικία τον άτυπο καθηγητή. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εγώ για την πολύ. Παρέμβασή σας. Στενάχωρο είναι για μένα αυτό, δεν μπορώ πολύ να τα καταλάβω πώς ακόμα και σε τέτοια περίπτωση που στο θέμα της Ρόδου γίνανε και πάρα πολλά λάθη και τα ακούσαμε και όλη την εβδομάδα σε διάφορες συζητήσεις που ένας προσπαθούσε να ρίξει την ευθύνη στον άλλον. Δεν ήταν αρμόδια, λέει η αστυνομία, ήταν η πυροσβεστική. Δεν βοηθάμε κάποιους συνανθρώπους μας επειδή δεν είναι στην αρμοδιότητά μας. Παρακολούθησα διάφορες συζητήσεις. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Ότι ακόμα και σε αυτή την στιγμή που η οικογένεια πάει να αναγνωρίσει τον αδερφό τους. Ενός κακούμυρια έπονται. Έτσι. Του ζητάνε χρήματα αντί να μεσολαβήσει. Ναι, τώρα δεν είχαμε 500 ευρώ. Υπάρχει μια υπηρεσία για αυτές τις περιπτώσεις, στα έκτακτα περιστατικά και συμβάντα που υπάρχουν. Να πούνε στον κόσμο ότι διαθέτουμε ένα κοντήλι 1000 ευρώ να πάει ο Κοσμάκης εκεί να φάει. Να κοιμηθεί το βράδυ, να το έχει αναλάβει το ελληνικό κράτος και να πάρει τον πεθαμένο το ρεφέρι δίπλα. Μα είναι πράγματα αυτά που γίνονται. Και έκτακτα. Δεν δικαιολογούνται. Εδώ δεν έχουν υπηρεσίες για τα καθημερινά. Δεν δικαιολογούνται αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω. Μπορούν να συμβαίνουν αυτά, Στέφανε, πες μου. Φοβερό. Στην Ελλάδα το 2013. Φοβερό, έτσι. Και το 2013. Ξέρεις τι φοβάμαι, ότι αυτά δυστυχώς θα συμβαίνουν και στην Ελλάδα του 2020. Γιατί μερικοί δεν θέλουν να βάλουν μυαλό. Ακριβώς. Και εκεί θα γίνει στο τέλος, θα φτάσουμε μέχρι το 2020 όπως λες και δεν θα γίνεται το τίποτα. 2000. Και το φοβερό είναι ακόμα πως η Τουρκία εξελίσσεται. Είναι δυνατό, να πούμε τα τηλέφωνα όμως της εκπομπής μας για να παίξουμε μετά μουσικό quiz. 2-11-55-50-55-50 είναι το τηλέφωνο της εκπομπής μας, όχι μόνο για το μουσικό quiz, επειδή θέλω να μας πάρει τηλέφωνο, να μας πείτε και εσείς τη γνώμη σας, την άποψή σας. Μπορούν να συμβαίνουν αυτά. Μπορούν να συμβαίνουν αυτά, να στέλνουμε δύο ανθρώπους από τα Τρίκαλα, όπως είπε ο Δήμαρχος, οι άνθρωποι να πάνε ακόμα και με την ελπίδα ότι δεν θα είναι ο αδερφός τους αυτός που βρέθηκε εκεί στα παράλια και μετά να τους ζητάνε επί τόπου τα μετρητά. Τραγικό. Λοιπόν, για πάμε τώρα, Βίκυ, να δούμε το άλλο θέμα έχει να κάνει με αυτό το σύμφωνο, προσύμφωνο. Με το σύμφωνο συμβίωσης. Σύμφωνο συμβίωσης που προκάλεσε άλλο αντιδράσεων. Και μάλιστα μεγάλες. Το οποίο βέβαια αποσύρθηκε. Θα φτάσουμε εκεί. Πώς αποσύρθηκε είναι όμως το θέμα. Γιατί το να προταθεί, κάποιος θα έχει σκεφτεί κάτι, κάποιος θα έχει συμφωνήσει με κάποιον άλλον. Δεν έρχεται έτσι. Εντάξει, μόνο του. Προτείνεται κάτι. Ναι. Προτείνεται και αν ψηφίστηκε, ψηφίστηκε και περνάει έλεγε, όχι. Λοιπόν, αυτό το σύμφωνο. Αυτό λοιπόν ήθελαν, λοιπόν, αυτή η πρόταση λοιπόν έλεγε ότι ήθελαν να περάσουν μέσα στο αντιρατσιστικό νομοσχέδιο, ήθελαν να περάσουν το σύμφωνο συμβίωσης για τα ομόφυλα ζευγάρια. Mm-hmm. Αυτό όμως προφανώς δεν άρεσε στον Μητροπολίτη Πειραιώς, ναι. Σεραφείμ, ο οποίος με μία ανακοίνωση 9 σελίδες γεμάτες, είπε με επιχειρήματα, ανέλησε τα επιχειρήματά του, ναι. Γιατί δεν πρέπει να γίνει αυτό, απείλησε με αφορισμό όλους όσοι θα το ψήφιζαν και ανάμεσα σε άλλα, να σας διαβάσω μια πολύ έτσι, χαρακτηριστική του φράση, ανάμεσα στα μεταξύ άλλων λέει, η τροπολογία θέτει πλέον κατά τρόπο φρικιαστικό στη χώρα μας την θεσμοθέτηση της ανατροπής της ανθρώπινης οντολογίας και φυσιολογίας και την κατοχύρωση της ψυχοπαθολογικής εκτροπής της ομοφιλοφιλίας. Πώς, ψυχοπαθολογική? Της εκτροπής της ομοφιλοφιλίας. Μάλιστα. Βέβαια, η έκκληση στο τέλος της ανακοίνωσης των 9 σελίδων είναι να μην ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο. Και τι είπε ότι θα κάνει με όλους? Θα τους αφορήσει. Τώρα, φοβήθηκαν οι βουλευτές. Υπήρξαν συγκρούσεις εσωτερικές. Δηλαδή, βοήθησε ο Μητροπολίτης Πειραιώς, πάντως το νομοσχέδιο πάγωσε. Να πούμε ότι όλο αυτό ξεκίνησε γιατί η Ελλάδα και η Λιθουανία ήταν οι μόνες χώρες που δεν το υπέγραψαν. Φυσικά, αυτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι. Φυσικά. Όλες οι άλλες χώρες ξεκίνησε. Το έχουν υπογράψει. Ακριβώς, και εμείς φάγαμε και πρόστιμο όταν πήγαμε στο. Γιατί δεν πληρώνουμε τις προϋποθέσεις, βέβαια. Δεν το έχουμε. Οπότε γιατί να μην είμαστε κι εμείς, ας πούμε. Από αυτές τις χώρες όλες. Για να το καταλάβω, ρε παιδί. Και να μην είμαστε δύο από τις εξαιρέσεις. Είναι λιγάκι. Το αναλύει διαφορετικά. Δηλαδή, τι θέλουν να κάνουν?
να κάνουν ένα γάμο μεταξύ του δύο άνθρωποι. Όχι, αυτό το σύμφωνο συμβίωσης ότι είμαστε μαζί. Ακριβώς. Και ότι σε περίπτωση που φύγει ένας, να ξέρει ο άλλος. Θα μπορεί να διοθετεί και ένα παιδί μέσα. Όχι, καθαρά σύμφωνο συμβίωσης είναι αυτό. Σύμφωνο συμβίωσης, σωστό είναι. Ναι, επειδή δεν μπορεί να. Αν θέλουν να βγάλουν τα μάτια του δύο ανθρώπων που θέλουν όπως θέλουν να ζήσουν. Κλείνουν την πόρτα του από πίσω. Εκεί δεν έχει να πει κανείς τίποτα. Έχει όμως ισχύ. Αλλά μήπως από εκεί και πέρα το ένα σκαλί φέρνει το άλλο και πάμε κάπου αλλού. Και... Ναι, από τη στιγμή που δεν μπορούν να παντρευτούν τα ομόφυλα ζευγάρια στην εκκλησία, υπάρχει λοιπόν αυτός ο τρόπος του σύμφωνου συμβίωσης. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Που έχει την ίδια ισχύ με το γάμο. Δηλαδή, θέλω να πω τώρα, εάν ξεκινήσουμε έτσι και μετά πάμε ότι παντρεύονται και μετά ότι πήραμε και ένα παιδάκι στο σπίτι, εκεί πάει αλλού η δουλειά. Ίσως, το σύμφωνο συμβίωσης δεν έχει να κάνει με γάμο. Να προβλέπει τα παραπέρα, γιατί σου λέει αν δώσουμε το πρώτο σκαλί και ανέβουν ότι εντάξει. Ναι, αλλά για να σας πω κάτι όμως, για να γίνεται και σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Και τι πάει να πει αυτό. Εντάξει, δεν είναι θέμα, δηλαδή τι δεν είναι. Πρέπει και εμείς να μην είμαστε τόσο πίσω. Μα δεν έχει ο καθένας δηλαδή, έτσι το δικαίωμα τη διαφορετικότητα. Και έχουμε και δημοκρατία. Εντάξει, λέμε τώρα ότι έχουμε την εξέλιξη, ότι είμαστε μορφωμένοι άνθρωποι και όλα αυτά και τη λογική και. Είναι κάποια πράγματα από τη φύση τους, που αν τα αλλάξεις, δεν γίνονται ρε παιδιά αυτά τα πράγματα. Εσείς όμως δεν ταξιδεύετε κύριε Παπαργυρόπουλο, ας πούμε δεν πάτε ταξίδια στο εξωτερικό. Από το 1960 πηγαίνω στο εξωτερικό. Εκεί τι βλέπετε. Και δεν έχετε εξοικειωθεί έτσι γιατί με όλο αυτό. Γιατί εμείς να είμαστε διαφορετικοί. Αυτό είναι κάτι ρε παιδιά, το να βλέπω το καρακιοζηλίκι στον δρόμο ξεβράκο τους, με κοιλώτες, με πράσινα, με άσπρα, με κίτρινα μαλλιά, ας πούμε, όλο αυτό το σύρφετο. Όχι, με πιάνει αηδία. Δεν θα το ήθελα. Όπως δεν θα ήθελα, ας πούμε, να πάει το παιδί μου στο σχολείο και να έχει ένα καθηγητή γκέι αδερφή, όπως θες πες τον, δεν θα μ' άρεσε να έχω ένα παπά, παρόλο που ο δεσπότης έπρεπε να βάλει πρώτα τάξη στην εκκλησία. Δεν θα μου άρεσε. Δεν μου άρεσε αστυνομικός έτσι. Μου άρεσε όμως να έρθω εδώ στην εκπομπή, να είναι ένα παιδί να με βάψει, να με κάνει, να τον εδώ κομωτή. Να τον εδώ καλλιτέχνη, να τον εδώ αρτίστα, να τον εδώ. Είναι κάποια ναι, πράγματα. Να σας πω κάτι. Ένα λεπτό. Αρχικά δεν βγαίνουν όλοι οι ομοφυλόφιλοι στους δρόμους γυμνοί και προκλητικοί. Υπάρχουν πάρα πολλοί. Τι να κάνουν τώρα, υπάρχουν σοβαροί θέματα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν το δικαίωμα όταν είναι ζευγάρι με κάποιον. Να πει να σου πω, παιδιά, πρέπει να τα μοιράσουμε, να τα κάνουμε. Αυτό είναι μια αρρώστια. Και γιατί πειράζει, δηλαδή το επισημοποίηση μας πειράζει. Υπάρχουν δύο φίλοι, το αρσενικό και το αφηνικό. Τι θέλετε να μου πείτε τώρα. Όλοι εσείς κάνετε το μορφωμένο, κάνετε το. Όχι, εμείς απλώς λέμε ότι αυτό είναι κάτι που συμβαίνει. Μα είναι επιφύση αυτά τα πράγματα, ρε παιδιά. Άρα είναι αρρώστια. Υπάρχει τρίτο φίλο, να το καταλάβω κι εγώ. Δεν είναι αρρώστια. Τι σας ενοχλεί. Το να γεννηθείς αρσενικό. Και να βγεις θηλυκό στην πορεία, δεν με ενοχλεί τίποτα. Με συγχωρείς πάρα πολύ, ούτε τα βάζω με τον κόσμο. Είναι μια αρρώστια αυτή. Γιατί μια ασθένεια. Δεν είναι ασθένεια. Μα δεν μπορείτε να το αλλάξει φίλο. Ότι είναι αρρώστια. Τι αλλάζει. Να σας ρωτήσω κάτι, μπορεί να είναι. Το σύμφωνο συμβίωσης, παιδιά. Ακριβώς. Δεν είναι αρρώστια αυτό το πράγμα. Μιλάμε για δύο ανθρώπους που θέλουν να είναι μαζί και όταν φύγει ο ένας να διασφαλίσει κάποια πράγματα και να είναι μαζί ο ζευγάρι. Δεν μιλάμε ούτε για. Αυτό είναι κάτι πολύ προσωπικό. Στάσου. Θα είναι δύο άντρες αρσενικά και θα είναι ζευγάρι. Μπορεί να είναι και δύο γυναίκες. Μπορεί να είναι και δύο γυναίκες. Yes. Θέλω να πω, θα είναι ο ένας έτσι και ο άλλος αλλιώτικος. Αυτό λέτε. Έτσι. Θα είναι ένας αδερφή και άλλος αρσενικό ή γκέι. Μπερδεμένο το θέμα. Ανάλογα. Ποιος λοιπόν τους ενοχλεί να πάνε σε έναν συμβολιογράφο, εγώ έχω ένα χωράφι, ένα σπίτι και θέλω να στο δώσω. Μα αυτό με τα θάνατο λοιπόν. Αυτό λέμε. Δεν χρειάζεται να πάρει άδεια από τη Βουλή. Όχι, αλλά δεν υπάρχει. Παιδιά, σταματήστε. Είναι νομοθετικό πλαίσιο. Πρέπει να. Τι νομοθετικό, δεν χρειάζεται. Συμβολιογράφος χρειάζεται. Ναι, αλλά αν ο συμβολιογράφος πάει στο συμβολιογράφο και πάνε την υπογραφή χωρίς να έχει εγκριθεί από τη Βουλή. Δεν μπορεί να υπάρξει. Όχι, πλάκα κάνετε τώρα. Δηλαδή, εγώ αν θέλω να σου κάνω Βίκυ εσένα το σπίτι μου δώρο, θα μου το απογορεύσει η Βουλή. Εγώ νομίζω ότι αυτό. Γιατί το πάνε στη Βουλή, είναι... γιατί έρχεται στη αυτό Βουλή. Αυτό έχει να κάνει. Συγγνώμη. Αυτό νομίζω ότι έχει να κάνει ότι και τα ζευγάρια αυτά θέλουν να αισθάνονται ότι υπάρχει ένα νόμιμο θεσμό που μπορεί, δεν ξέρω αν έχει να κάνει και αν μπορεί ο ένα να πάρει τη σύνταξη ας πούμε, του άλλου. Σε περίπτωση επιβίωση κτλ. Που αυτό με το συμβολογράφο που λε εσύ δεν γίνεται. Επίσης η Εκκλησία δεν πρέπει να μιλάει για τέτοια όταν μέσα στο χώρο τη έχουμε δει τα χίλια μεριώσα, έτσι. Εγώ λέω πρώτα ο Δεσπότης. Το 90% μην πω. Να καθαρίσει τα δικά του τα θέματα εκεί. Ακούμε τι γίνεται μέσα στο χώρο. Και υποτίθεται ότι η Εκκλησία είναι κοντά ως καλός ποιμένας και έχει τα ποίμνια γύρω της. Πάντως εγώ θεωρώ ότι η Ελλάδα δεν θα έπρεπε να είναι η εξαίρεση. Λόγω της συντάξεως να πάει και είναι μαζί και να πάρει τη σύνταξη.
Δεν μπορεί. Τι και δεν μπορούμε να, να μιλάμε τώρα για εξυγχρονισμό, δηλαδή και να μην και να αποσύρω τα νομοσχέδια. Τι συντάξει τι παίρνουν οι γυναίκε φορά τα μαύρα και του στέλνουν. Όταν παίρνουν οι άντρε, ποιο θα πετάγει πρώτο. Σα στέλνουμε πρώτο, κύριε Παπαγυρόπουλε. Θα πάρει μαύρο κουστούμι μετά και θα φοράει. Τι θα κάνει. Δεν βλέπετε. Πώ θα το πάρει. Μα είναι αστεία πράγματα. Να πάει, έχουμε τόσα σοβαρά πράγματα να λύσουμε στην Ελλάδα. Και αυτό μας μάρω γιατί το κάνουν οι Εγγλέζοι τώρα και το κάνουν και 10 κράτη. Πάντως, Αργύρη Παπαργυρόπουλε, εγώ αυτό που, στο οποίο δεν συμφωνώ είναι όταν όλες οι άλλες χώρες έχουν δεχθεί αυτό το σύμφωνο. Τι σε νοιάζει κανείς οι άλλες χώρες και τι νοιάζει άλλος ο κόσμος. Δηλαδή, δεν ξέρω εμένα, ειλικρινά, ναι, δεν με πειράζει, δεν με χαλάει να συζήσουν, αλλά πιστεύω... Η επιλογή και το δικαίωμα και στην, ακόμα και στη διαφορετικότητα είναι και δείγμα πολιτισμού σε μια χώρα. Πάμε με τρελάτε. Γιατί? Δηλαδή, τι είναι ο πολιτισμό. Ο πολιτισμό είναι. Ο πολιτισμό είναι αυτό να ξέρει τι δόνε, να βγαίνει στον δρόμο. Γιατί δεν μιλάμε για ένα σοβαρό άνθρωπο τώρα. Εντάξει. Εγώ αυτό το θεωρώ αρρώστια. Την ομοφιλοφιλία. Ναι, όπως θεωρώ αρρώστια. Δηλαδή, κάτι έχει χαλάσει με στον οργανισμό και έχασε εσύ το έτσι. Οι ορμόνε σου είναι διαφορετικέ. Δεν φταίει. Μα δεν μπορεί φταίει. Να πάρει και το άτομο αυτό δεν φταίει. Φταίει η φύση. Κάτι έγινε λάθος, κύριε παιδί μου, στο ναι. Πήρε πάντως, το flash φως. Πάντως, εντάξει, ξέρω ότι το θέμα αυτό έτσι είναι λίγο ευαίσθητο θέμα για σας. Είναι κόκκινο πανί, αλλά δεν είναι αρρώστια, έτσι, ακριβώς, για να μην δώσουμε αυτό. Και πλάκα λάθος εντυπώσεις. Τώρα τι είναι. Δεν είναι αρρώστια, πρέπει να βεβαιωθούμε. Να αλλάξεις φίλο δεν είναι αρρώστια. Δεν μιλάει για αλλαγή φίλου. Είναι αρρώστια η γρίπη. Μα δεν είναι αλλαγή φίλου. Μα δεν είναι αλλαγή φίλου. Είναι επιλογή. Δηλαδή υπάρχει ένα τρόπο να το καταλάβει. Δεν είναι επιλογή. Παιδιά, το να είσαι ομοφυλόφιλος ή άντρας ή γυναίκα, κάτι έγινε. Δεν είναι επιλογή. Είναι μια αρρώστια. Λοιπόν, δεν είναι αρρώστια, εντάξει, και εγώ πιστεύω ότι το δικαίωμα στην επιλογή το έχει ο καθένας, όποια επιλογή και να κάνει. Δεν μας πειράζει, ρε παιδί μου, δεν τους ενοχλεί. Έτσι. Ναι, αλλά να δεχτούμε κάποια πράγματα. Όπως ο γάμος και η αγάπη δεν έχει ούτε φίλο, ούτε εθνικότητα. Έτσι. Δεν βλέπουμε που παντρεύονται, ας πούμε... Τι? Έλληνες με Αμερικάνες, ας πούμε, Έλληνες με Κινέζες. Καλά τη σχέση. Να, είδατε, δεν μπορείτε να πείτε κάτι. Είναι ένα ζευγάρι. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Το αρσενικό και το θηλυκό, τώρα τι σχέση έχει τώρα με το... Επιστρέψαμε και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για την εξωματική γονιμοποίηση και για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Έτσι είναι ο όρος της και θέλω να καλωσορίσουμε εδώ στο στούντιο τον κύριο Θάνο Παράσχο, γυναικολόγο με φτήρα. Καλώς ήρθατε. Και την κυρία Ιωάννα Ξηρογιάννη. Καλησπέρα σας. Μητέρα πλέον δύο κοριτσιών που είναι πόσο? 4 μηνών. 4 μηνών. Δίδυμα. Εσάς σας έχουμε γνωρίσει από πέρυσι, από την εκπομπή μας, το Μαγκαζίνο Live, όπου ήσασταν έγκυος και δεν ξέραμε όμως ακόμα το φίλο των μωρών. Όχι, το έμαθα ακριβώς 2 εβδομάδες μετά την εκπομπή σας, ακριβώς, ότι ήταν τελικά 2 κοριτσάκια. Θέλω να πάμε λίγο μαζί, να θυμηθούμε αυτή τη στιγμή που καθόσασταν εδώ σε αυτόν τον καναπέ και είχατε τα μωράκια ακόμα κάτω από την καρδιά σας. Είναι τα πρώτα παιδάκια. Τα πρώτα, ναι. Και η αλήθεια είναι ότι πηγαίναμε για ένα, αλλά εντάξει. Καλό είναι και τα δύο. Πάντως, δεν αισθάνεστε ακόμα ότι κάτι έτσι, ότι δεν χωράνε, ας πούμε. Όχι. Ακόμα εντάξει, είμαι σε άνετη κατάσταση. Να δούμε λίγο την κοιλίτσα. Γιατί εμένα, κύριε Παράσχο, μου φαίνεται μικρή για δίδυμα. Να τη δούμε λίγο, μπορείτε να σηκωθεί. Ναι. Ωραία. Καλή είναι. Ναι. Ιωάννα, τώρα πόσες εβδομάδες είσαι, 15 περίπου. 16. 16. Ναι, όντως. Είναι πολύ πρόσφατο και πολύ πολύ συγκινητικό. Ναι, σας συγκινεί τώρα η στιγμή αυτή. Ναι, γιατί πέρασε πολύ γρήγορα και τώρα τις έχω και δεν το πιστεύω πλέον ότι είναι δικά μου. Τις έχω, παρόλο που γεννήθηκαν και νωρίτερα. Εντάξει, όλα καλά είναι. Είναι υπέροχες πάντως. Ωραία, εμείς... Σήμερα θέλουμε να δώσουμε ένα βήμα στο γιατρό αλλά και σε εσάς, γιατί μας ενδιαφέρει και η δική σας εμπειρία να τη μεταφέρετε στον κόσμο που μας βλέπει. Και
Τώρα να πούμε, δυστυχώς, δεν ξέρω αν το έχουν οι μέρες μας, γιατρέ. Πολλά ζευγάρια είναι εκείνα που έχουν πρόβλημα, δυσκολεύονται να αποκτήσουν ένα παιδάκι ή δύο, όπως εσείς, που είναι βέβαια πιο σπάνιες οι περιπτώσεις των διδύμων. Και να δώσουμε λοιπόν λύσεις, γιατί δυστυχώς η εξωματική θεωρώ ότι μπορεί να είναι ακόμα εν μέρη ταμπού. Είναι ακόμα ταμπού? Ναι, σε πολλές περιπτώσεις είναι ταμπού. Νομίζει ότι ο κόσμος ότι είναι κάτι περίεργο, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι. Και να πούμε τι είναι, εν πάση περιπτώσει, η εξωματική. Και ξεκίνησε με περιπτώσεις στις οποίες υπήρχαν προβλήματα με τη σάλπιγγε και τις δύο σάλπιγγες, όπου ήταν κλειστές και γι' αυτό δεν μπορούσαν να μείνουν οι γυναίκες έγκυες. Και βέβαια τώρα τα κριτήρια για να κάνει κάποιος εξωματική, οι λόγοι είναι πολύ περισσότεροι. Εν πάση περιπτώσει, η εξωματική είναι η κατάσταση στην οποία παίρνει η γυναίκα κάποια φάρμακα. Γίνονται κάποιες ενέσεις, διεγείρεται η οθήκη και εμείς παίρνουμε τα οάρια, τα απομονώνουμε στο εργαστήριο, έχουμε το σπέρμα του άντρα, το οποίο σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη μπορεί να ληφθεί και με βιοψία στον όρχη αν δεν υπάρχει, εντάξει. Και μετά γίνεται η γονιμοποίηση και βάζουμε ένα σπερματοζωάριο μέσα στο οάριο, γίνεται η γονιμοποίηση και μετά από 2-3 έως 5 μέρες τοποθετείται το έμβριο στη μήτρα. Αυτή είναι η διαδικασία, έτσι. Με πολύ απλά λόγια, ναι. Επειδή όμως ακριβώς μιλήσαμε για ταμπού και σίγουρα θα πούμε πολλά περισσότερα, θέλω να πάμε να δούμε μαζί ένα βίντεο από επώνυμες γυναίκες. Επώνυμοι είμαστε όλοι. Εν πάση περιπτώσει, από κάποιες γνωστές κυρίες που αποφάσισαν να μιλήσουν έτσι στην κάμερα ή να δώσουν κάποια συνέντευξη και να πούνε ότι ναι, έχω προχωρήσει και εγώ σε εξωματική γονιμοποίηση. Πάμε να τις δούμε. Βεβαίως. Μερικές γυναίκες δείχνουν να έχουν τα πάντα. Χρήματα, δόξα, ομορφιά. Όμως, όπως λένε, τίποτα δεν συγκρίνεται με τη μητρότητα. Στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν το δικό τους δώρο ζωής, το μωρό τους πέρασαν από συμπληγάδες πέτρες. Η Ελένη Πετρουλάκη με ιδιαίτερη ειλικρίνεια μίλησε για τις 8 εξωσωματικές που έκανε χωρίς να έχει πρόβλημα, όπως αποδείχτηκε. Όταν απέβαλε το άγχος, κατάφερε με φυσικό τρόπο να συλλάβει και να γίνει μαμά όχι μία αλλά 4 φορές. Αξίζει τον κόπο να προσπαθήσει κάθε γυναίκα να κάνει παιδιά. Κάποιες στιγμές τη χάνεις την ελπίδα, αλλά εκεί πρέπει να σταθείς δυνατή και είπα, εγώ ήμουν σίγουρη ότι θα κάνω. Η αγαπημένη παρουσιάστρια Ρούλα Κορομιλά μίλησε πρόσφατα με αφοπλιστική ειλικρίνεια στον Πέτρο Κωστόπουλο και την Τζέννη Παλατζινού και τις προσπάθειές της να αποκτήσει παιδί. Έχω προσπαθήσει πάρα πολύ να κάνω παιδί. Όχι, δεν έτυχε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σταματάει και εκεί η ζωή. Όμως έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στα παιδιά. Παθούρια και εξωσωματικές προσπάθησα πάρα πολύ να κάνω παιδί. Με αφορμή την παρουσία της στον τοκετό της φίλης της, ωστόσο κατάφερε να ζήσει από κοντά όλη τη μαγεία του θαύματος της ζωής όπως εξομολογήθηκε. Μπαίνοντας την τέταρτη δεκαετία της ζωής τους, πολλές διάσημες του Χόλιγουντ αποφάσισαν να κάνουν παιδί. Όταν η φύση δεν ήταν με το μέρος τους, δεν πτωήθηκαν με τα προβλήματα γονιμότητας και κατέφυγαν στην εξωσωματική γονιμοποίηση. Η Σελίν Ντιόν και ο σύζυγός της Ρενέ Αντζελίλ, μετά από 6 χρόνια μάχης με την υπογονιμότητα, απέκτησαν το πρώτο τους παιδί μέσω εξωσωματικής το 2001. Οι δύο 10 χρόνια μετά, στα 42, αποφάσισαν να υποβληθεί σε 6 γύρους εξωσωματικών μέχρι να καταφέρει να γεννήσει τα δίδυμα αγόρια Έντι και Νέλσον με κεσαρική τον Οκτώβριο του 2010. Κέι Μπρουκ Σίλτς υπερπίδησε πολλά εμπόδια μέχρι να γίνει μητέρα. Συνέλαβε με εξωσωματική, αλλά 3 μήνες αργότερα απέβαλε. Μετά από 6 εξωσωματικές γονιμοποιήσεις στα 37 της, η Σίλτς έμεινε έγκυος στην κόρη της Ρόουαν που γεννήθηκε το 2003. 3 χρόνια αργότερα η Σίλτς ετοιμαζόταν να ξανακάνει εξωσωματική γονιμοποίηση για να αποκτήσει δεύτερο παιδί όταν ξαφνικά έμεινε έγκυος στα 40 της με φυσικό τρόπο. Και το 2006 γεννήθηκε η δεύτερη κόρη της, Κριέρ. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Χάλι Μπέρι γέννησε την κόρη της Νάλα το Μάρτιο του 2008 σε ηλικία 41 χρόνων. Η ίδια αποκάλυψε δημοσίως ότι πήρε στα χέρια της 35 αρνητικά τεστ εγκυμοσύνης μέχρι να συλλάβει την κόρη της. Μετά το γάμο της με τον Τόμα Χόνεϊ το 2006 και εξαιτίας ενός σοβαρού προβλήματος του συζύγου της, κατέφυγαν στην εξωσωματική γονιμοποίηση. Η Τζέιν Σέιμορ αντιμετώπισε πολλές αποβολές και μπήκε στη διαδικασία θεραπείων υπογονιμότητας. Μάλιστα, έγραψε ένα βιβλίο.
two at a time για να περιγράψει τα βάσανα που πέρασε εκείνη και ο άντρας της για να αποκτήσουν παιδί. Έκανε τρεις εξωσωματικές από τις οποίες οι δύο πρώτες ήταν αποτυχημένες. Την τρίτη και τυχερή της συνέλαβε τους δίδυμους γιους της, Κρίστοφερ και Τζον. Η Κόρτνεϊ Κόξ και ο σύζυγός της κατάφεραν να αποκτήσουν το κοριτσάκι τους μετά από πολλές αποβολές, με τη μέθοδο της εξωματικής γονιμοποίησης το 2004, όταν εκείνη ήταν 40 ετών. Πολλές μανούλες πλέον που έτσι προχώρησαν σε αυτή τη μέθοδο για να αποκτήσουν τα παιδιά. Βέβαια, μέσα από αυτές υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που τελικά δεν μπόρεσαν να κάνουν ένα παιδί. Ότι πάει κάποιος να κάνει εξωματική γονιμοποίηση σημαίνει ταυτόχρονα και την επιτυχία, για να μιλήσουμε και λίγο έτσι ανοιχτά όσο αφορά το θέμα αυτό. Εάν κάποιος επιμένει και του δοθεί να καταλάβει ότι ποιο είναι ακριβώς το πρόβλημα, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα μείνει έγκυος. Και αν δεν μπορεί, και να είμαι πιο σαφής, θα μπορεί κάποιος άλλος για αυτή την κυρία. Τι εννοώ δηλαδή? Εννοώ ότι αν υπάρχουν προβλήματα με τα οάρια, θα πρέπει να πούμε ότι ξέρεις, εσείς κυρία, δεν μπορείτε να μείνετε τα δικά σας οάρια, γιατί είναι μεγάλη ηλικία σας ή δεν βγάζετε οάρια, δεν είναι καλής ποιότητας, και να πάει με τη λύση του δανεικού οαρίου. Αν υπάρχει πρόβλημα με το σπέρμα, όπως προανέφερα, μπορεί να γίνει, να είναι αζωσπερμικός ο άντρας, να μην υπάρχει καθόλου σπέρμα και να γίνει βιοψία στον όρχη και να πάρουμε από εκεί σπέρμα. Αλλά σε ένα 50% των περιπτώσεων και αυτοί οι άντρες δεν έχουν καθόλου σπέρμα. Οπότε θα πάει λύση με ξένο σπέρμα. Ναι. Και η τρίτη λύση είναι ότι, ενώ για τρεις μεγάλες κατηγορίες. Mm-hmm. Και η τρίτη μεγάλη κατηγορία, γιατί η ερώτηση τέθηκε, είναι αν μπορούν όλες οι γυναίκες να κάνουν παιδί. Και η απάντηση είναι ναι. Και η τρίτη κατηγορία είναι το να μην έχει μήτρα γυναίκα ή να έχει καταστραφεί από μία έκτρωση, από μια επέμβαση, να μην έχει καθόλου μήτρα, δηλαδή να έχει απλασία της μήτρας. Υπάρχει ένα σύνδρομο, το σύνδρομο Ροκιτάνης, που η γυναίκα γεννιέται χωρίς μήτρα. Οπότε πρέπει να πάει με παρένθετη μητέρα, που είναι όλο και πιο σύνηθες τον τελευταίο καιρό, με ομοφιλόφιλα ζευγάρια, είτε με δύο άντρες είτε με δύο γυναίκες. Μαζιτούνται. Εντάξει, αυτές είναι άλλες περιπτώσεις. Ναι, είναι οι άλλες περιπτώσεις. Ακριβώς. Εμείς τώρα, ας πούμε, αλλά πάμε αν να το προσεγγίσεις το θέμα έτσι πως έχει, ναι, όλες οι γυναίκες, ένα ποσοστό 80-90%, μπορεί και περισσότερο, εάν επιμείνει, και δόξα τω Θεώ έχουμε πολύ καλά κέντρα στην Ελλάδα, ναι, μπορεί θα μείνει να ζήσει τη μητρότητα. Γιατρέ, δηλαδή, μια γυναίκα η οποία έρχεται σε εσάς για να κάνει εξωματική γονιμοποίηση, τι ποσοστά επιτυχία σε σχέση με το παρελθόν έχει να πετύχει το σκοπό της, να κάνει το μωρό της? Σωστή ερώτηση. Εξαρτάται από την ηλικία της γυναίκας και από το πρόβλημα. Όσο μικρότερη είναι η ηλικία της γυναίκας, τόσο υψηλότερα είναι τα ποσοστά. Τα οποία κυμαίνονται από 10% για κάποιες μορφές εξωματικής, έως 60-70% για κάποιες άλλες. Και σίγουρα αυτό θα πρέπει να προσμετρήσει το πρόβλημα της γυναίκας, την ηλικία της γυναίκας, το πρόβλημα που έχει και το πρόβλημα με το σπέρμα. Αν είναι πολύ πολύ έντονο, και εκεί πέφτουν κάπως τα ποσοστά επιτυχίας. Αλλά αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι αυτό που δίδει, που αυξάνει το ποσοστό της επιτυχίας, είναι η ηλικία της γυναίκας και η ποιότητα του αρίου και δι' του εμβρίου, που εξαρτάται από την ηλικία της γυναίκας. Από ποια ηλικία και μετά πρέπει μια γυναίκα να θεωρεί ότι είναι απογοητευτικό και δεν θα πρέπει να περιμένει πολύ? Μετά τα 35 αρχίζει και πέφτει η γονιμότητα, μετά τα 40 ακόμη πιο πολύ, και μετά τα 45 είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα με δικά τους οάρια. Με δανεικά οάρια τα ποσοστά μπορούν να φτάσουν και στο 60-70%. Μια γυναίκα που έρχεται, είναι αποφασισμένη να κάνει παιδί και κάνει εξωματική. Ξέρει ότι, εγώ δεν ξέρω, απλά σας ρωτάω, εγκυμονή κινδύνου σε εξωματική και από ποιον αριθμό και πάνω? Ναι, καταρχήν αυτός είναι ένας μύθος. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος όσον αφορά τον καρκίνο, αν είναι αυτό που υπονοείται. Ναι, γιατί είναι αυτό που ασχολείται και αυτό φοβίζει πάρα πολλές γυναίκες. Λοιπόν, έχουν γίνει πάρα πολλές έρευνες και πολλές μεταναλύσεις. Μεταναλύσεις σημαίνει 20.000 περιστατικά από διάφορα κέντρα από όλα τα σημεία του κόσμου. Και έχει βρεθεί ότι δεν υπάρχει καμία αύξηση του κινδύνου του καρκίνου, και είχε γίνει πολλής λόγος για τον καρκίνο του μαστού, και μάλιστα σε ορισμένες χώρες υπάρχει μια τελευταία μελέτη από τη Σουηδία που μας λέει ότι αν κάνεις εξωματική, παραδόξως, που νομίζαμε παλιά ότι είναι ίδια τα ποσοστά, έχεις ακόμη λιγότερες πιθανότητες να πάθεις καρκίνο του μαστού κατά 7%. Γιατί οι μελέτες δεν ήταν σωστές, ένα, και δεύτερον, υπήρχε μια παραπληροφόρηση του κοινού από διάφορα σημεία.
για να μπορέσει. Γιατί φοβόταν να μια γυναίκα η οποία δεν έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με το θέμα τη εξωματική. Νομίζω ότι αν θα κάνει δύο προσπάθειες ή τρεις και μακάρι να μην κάνει για να κάνει με τρία, φοβάται. Πάντως η λήψη ορμονών δεν διατρέχει κάποιο. Η λήψη ορμονών είναι η λήψη την οποία. Είναι φάρμακα τα οποία τα παίρνει για 10-12 μέρες. Είναι κάποια φάρμακα τα οποία διεγείρουν την οθήκη και την κάνουν να βγάλει περισσότερα οάρια. Και αυτό που γίνεται είναι αυξάνονται τα ενδογενή ιστρογόνα. Τα ιστρογόνα δηλαδή που έχουν. Δηλαδή αντί να έχει ένα οάριο και να έχει 200 πικογράμ ιστραδιόλης, επειδή έχει ένα οάριο, έχει 10-15. Άρα έχει πολύ πιο αυξημένα ποσοστά. Αυτό δεν είναι κακό λοιπόν για τον οργανισμό της γυναίκας. Αν το θέλετε κακό, αλλά για 10 μέρες. Αλλά δεν υπάρχει καμία όμως ανάλυση που να μας λέει ότι προκαλεί καρκίνο αυτό το πράγμα. Υπάρχει κάποιο νομικό πλαίσιο για την ηλικία της γυναίκας που έρχεται να κάνει εξωματική, δηλαδή υπάρχει ένα όριο, ξέρω εγώ, μέχρι 50, δεν ξέρω. Ο νομοθέτης λέει, η ελληνική νομοθεσία λέει μέχρι τα 50 και υπάρχει μια γκρίζα ζώνη, όπως πολλά πράγματα, ναι, όπως πολλά πράγματα δυστυχώς και στη δικιά μας την νομοθεσία, που δεν είναι διευκρινισμένα, γιατί είναι μια δυναμική κατάσταση και πρέπει να εξελίσσεται και η νομοθεσία μας, που δεν εξελίσσεται για διάφορους άλλους λόγους. Σε άλλες χώρες το όριο είναι το ίδιο. Σε άλλες χώρες είναι λιγότερο και σε άλλες δεν υπάρχει. Έτσι, οπότε η γκρίζα ζώνη είναι ότι είναι πιθανώς μέχρι τα 51. Λέει η νομοθεσία 50, χωρίς να λέει αν έχει κλείσει τα 50 ή όχι. Πάντως είναι τα 50. Και βέβαια όσο μεγαλώνει η ηλικία, όπως είπα, τόσο, δηλαδή αν φτάσουμε στην ηλικία των 50, είναι 99,9% ότι η γυναίκα θα έχει πάρει δανεικά οάρια. Α, ναι. Βεβαίως. Γιατί να ρωτήσω κάτι άλλο. Είναι αλήθεια το άγχος δημιουργεί, δηλαδή είναι τόσο κατασταλτικό στο να μείνει μια γυναίκα έγκυος είτε με φυσικό τρόπο είτε με την εξωματική γονιμοποίηση? Είναι μη προσμετρήσιμο, είναι μικρή επιρροή του άγχους, όχι πως είναι ασήμαντη, αλλά μπορεί να είναι της τάξης του 2-3%. Φανταστείτε μια γυναίκα την οποία, να το πω, τη βιάζουν και μένει έγκυος. Ποιο είναι το επίπεδο του στρες που έχει εκείνη τη στιγμή, απεριόριστα υψηλό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πολύ πολύ... Τώρα βλέπω την κυρία Ιωάννα που χαμογελάει. Εδώ θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η Ιωάννα δεν έκανε εξωματική, αλλά έκανε μια μέθοδο της υποβοηθήνουσης απαγωγής που λέγεται σπερματέγχυση, πήρε κάποια φάρμακα. Αυτό είχε να κάνει με το άγχος. Πολύ. Και αυτό όχι για τίποτε άλλο, γιατί σαφώς όταν παντρεύεσαι, το μόνο πράγμα που θέλεις και αν αγαπάς τα παιδιά είναι να κάνεις αμέσως οικογένεια. Εμάς, εντάξει, μας πήρε και πολύ και λίγο χρόνο. Οπότε όσο πέρναγε και ο καιρός και βλέπαμε ότι δεν... Πόσο καιρό είχατε την επιθυμία να κάνετε ένα παιδάκι? Από την ημέρα που παντρευτήκαμε, ένα πράγμα. Εντάξει, και την ημέρα που παντρευτήκαμε, αλλά κυρίως μετά τον πρώτο χρόνο του γάμου, έτσι που πέρασε όλο αυτό που λέμε ο μήνας του μέλητος, του γάμου κτλ. Θέλαμε να κάνουμε παιδάκι και επειδή ήταν καθαρά άγχος, είχαμε ακούσει πολλά, είχαμε κάνει πολλές εξετάσεις, αλλά η ουσία ήταν το άγχος τελικά. Εμπιστεύτηκα τον κύριο Παράσκο και δεν έπεσα έξω και μου έκανε τα δύο μου αγγελούδια. Είναι αυτό το κλασικό που περιγράφεται. Γίνεται ένας γάμος, επιθυμία για το παιδί υπάρχει, πέφτουν γονείς πεθερικά αυτό από ακριβώς. Πάνω, πότε θα έρθει το παιδί, πότε θα βγάλουμε το όνομα και όλα εγώ αυτά. Εγώ τα ονόματα τα είχα ξεχωρίσει ευτυχώς και δεν αντιμετωπίζω πρόβλημα στα κορίτσια μου. Αυτό είναι ότι αυτό που θέλω να πω είναι ότι σε όλα τα ζευγάρια κάποιος λόγος πάντα θα υπάρχει. Βασικό, επειδή το ζω εγώ και το λέω επί προσωπικού, όχι άγχος. Θα υπάρχει άγχος, αλλά καλό είναι μέχρι ενός ορίου να ακούνε τους έξω. Να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι. Αφού είχατε το άγχος, είχατε την επιθυμία να κάνετε το παιδάκι και βλέπατε, ας πούμε, ξέρω εγώ, περιμένατε μήνα, κάθε μήνα να δείτε αν τυχόν και έχετε μείνει έγκυος. Και δεν γινότανε κάτι. Ήτανε πολύ μεγάλο το βήμα για σας να πάτε, να επισκεφτείτε, να βρείτε έναν γιατρό που θα τον εμπιστευτείτε. Γιατί είναι και λίγο σαν να λες ότι μάλλον δεν τα καταφέρνουμε μόνοι μας. Δεν ήταν εύκολη απόφαση. Είχα πάει, ο κύριος Παράσχος δεν μου είπε κάτι λιγότερο από ό,τι μου είχαν πει οι άλλοι. Απλά μου έδωσε ένα θετικό. Μου είπε ότι όλα θα πάνε καλά. Και ότι θα αντιμετωπίσουμε αυτόν τον τρόπο. Όλοι οι άλλοι μου λέγανε ότι προσπάθησε χαλάρα, αλλά πόσο χαλάρα και πόσο πλέον υπομονή να έχεις. Και μάλλον πολλές φορές μας το λένε και έτσι αγχώνεσαι και ακόμα περισσότερο. Και όταν κάθε μήνα, γιατί η αλήθεια είναι ότι το εντός εισαγωγικών το ζόρι το τραβάμε εμείς οι γυναίκες να κάνεις τεστ, να δεις αν έμεινες ή δεν έμεινες, παρά οι άντρες. Κακά τα ψέματα, εμείς είναι.
Και όταν πλέον πήγα στον κύριο Παράσκο, ήξερα ότι θα μείνω και έγκυος. Δεν ξέρω γιατί. Εσείς τώρα τι μήνυμα, γιατί νομίζω ότι εσείς είσαστε αυτοί που έτσι πρέπει να μιλήσετε, ας πούμε, τώρα με τους τηλεθεατές μας που μας βλέπουν. Ότι ποιο είναι το μήνυμα από τη δική σας εμπειρία που θα θέλατε εσείς να δώσετε για κάποια ζευγάρια που μας βλέπουν τώρα, που μπορεί να έχουν απελπιστεί, που να λένε ότι ίσως φταίμε, ίσως δεν μπορούμε να κάνουμε παιδιά. Υπάρχει η λύση ή οποιαδήποτε. Επειδή δυστυχώς το άγχος δεν μπορεί πλέον να το αποβάλει κανένα ζευγάρι στα σημεία των καιρών που ζούμε όλοι και με την κατάσταση που υπάρχει, να προσπαθήσουν όσο μπορούν φυσιολογικά και μπορούν να τολμήσουν το οτιδήποτε. Πλέον δεν είναι ταμπού ούτε και ο δικός μου τρόπος που έγινε με αυτά τα φάρμακα, ούτε πλέον εξωματική. Δεν είναι κάτι άλλο, δικό σου είναι το παιδί, εσύ από σένα δημιουργείται, από σένα βγαίνει. Και πρέπει όλοι να το πάρουν, γιατί και εγώ θέλω πολύ κουράγιο, όμως τον αντιμετώπισα πολύ ευχάριστα το γεγονός ότι θα μείνω έγκυος, γιατί μέσα σε 6 μήνες εγώ έμεινα έγκυος. Επισκέφτηκα τον κύριο Παράσκο πρώτη φορά τον Ιούνιο του 2012 και τον Δεκέμβριο του 2012 με είχε αποκαταστήσει έγκυο. Βέβαια, στη γιορτή μου έμαθα ότι θα είμαι μητέρα δίδυμων κοριτσιών. Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Μπορούν τι πιο ωραίο δώρο. Η αλήθεια είναι πολύ ωραιότερο, το ωραιότερο δώρο. Βέβαια και μετά που έμαθα ότι ήταν κορίτσια. Ήταν ακόμα πιο. Να ρωτήσω. Σας ευχαριστώ, Γιατρούλη μου. Ναι, εντάξει, να καλά. Να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι άλλο. Η οικονομική κρίση που βιώνουμε έχει ως αποτέλεσμα ότι και στρες παραπάνω υπάρχει, οπότε μπορεί να δυσκολεύονται γι' αυτό το λόγο κάποια ζευγάρια να γίνουν γονείς, είτε αναβάλουν συνεχώς το να μείνουν έγκυος, να γίνουν γονείς για οικονομικούς λόγους και τελικά φτάνουν σε μια ηλικία που είναι πιο δύσκολο να μείνεις με φυσιολογικό τρόπο. Πράγματι, αλήθεια είναι αυτό και το τελευταίο χρόνο είναι ακόμη πιο έντονο. Και εδώ θα πρέπει να πω ότι όποιος θέλει μπορούμε να τον βοηθήσουμε με πολλούς τρόπους. Mm-hmm. Ακόμη και άπορα ζευγάρια, για ζευγάρια που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, μπορούμε να τους βοηθήσουμε με διάφορους τρόπους και το κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, είναι οικονομικό το θέμα. Η πολιτεία είναι κοντά στα ζευγάρια, όχι τόσο όσο θα θέλαμε. Mm-hmm. Δυσκολεύουν τα πράγματα πολύ. Τα έχουμε δυσκολέψει με διάφορες επιτροπές που δεν μπορούμε να βρούμε τα φάρμακα. Καθυστερούν από 6 μήνες ως ένα χρόνο, από εκεί που ήταν 2 ή 3 μήνες. Και πράγματι υπάρχει ένα οικονομικό θέμα. Και εκεί είναι στην κρίση του καθενός. Ουσιαστικά, επειδή ένα μεγάλο κομμάτι είναι στην ιδιωτική υγεία. Προσπαθούμε όλοι, όλα τα κέντρα, πιστεύω όλοι οι γιατροί, να βοηθήσουν ούτως ώστε να ανταπεξέλθει ο κόσμος σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Γιατί πράγματι είναι σοβαρό το θέμα. Και το κόστος της εξωματικής και το να πάρει τα φάρμακα από το δημόσιο. Ναι. Γιατί δεν σας κρύβω ότι το 80-90% είναι ασφαλισμένοι στο δημόσιο με τον έναν ή τον άλλο τρόπο και πρέπει να τα προμηθευτεί. Νομίζω όμως ότι υπάρχει μια στήριξη από τον ασφαλιστικό φορέα. Δηλαδή, νομίζω όμως μέχρι 1-2 φορές πληρώνει τη φαρμακευτική αγωγή. Για τη φαρμακευτική αγωγή πληρώνονται 3-4 φορές. Ανάλογα βέβαια και με το πρόβλημα. Αν δηλαδή θέλει κάποιος να κάνει τη σπερματέγχυση, ξεκινάμε από απλή μορφή χαπιών, που μπορεί να τα πάρει 2, 3 και 4 φορές, βέβαια με κάποιο διάστημα. Όσον αφορά την διαδικασία της εξωματικής. Η διαδικασία της εξωματικής περνά από μια επιτροπή, που εκεί υπάρχει μια δυσκολία και προσπαθούμε όλοι να βοηθήσουμε ώστε να μικρύνει αυτός ο χρόνος. Και βοηθάει η συμμετοχή είναι ελάχιστη, μπορεί να φτάσει στο 5%. Κάποιες φορές και δωρεάν. Απλά δεν συμμετέχει έντονα στο κόστος της εξωματικής. Δυστυχώς είναι κάτι το οποίο το έχουμε υπομειστεί εμείς για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τον κόσμο. Λοιπόν, το πιο ωραίο δείγμα και παράδειγμα είναι η κυρία Ιωάννα με το χαμόγελο. Και θα σας αποδεσμεύσω τώρα, γιατί είναι και Κυριακή και θα περιμένουν τα μωρά, ναι, όλη η οικογένεια. Είναι και παραπονεμένες λίγο τα κορίτσια μου, ναι. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας σήμερα. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Εμείς πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έχετε ωραία φωνή. Ελάτε στο μαγκαζίνο Life να σας ακούσουμε. Δηλώστε συμμετοχή στο 211-5550-540 και όλα μπορεί να αλλάξουν.
Πάμε να δώσουμε δώρα σήμερα, που είναι και αυτό το έτσι ζεστό περιβάλλον. Σήμερα θα τα δώσουμε με ακόμα μεγαλύτερη χαρά. Για να δούμε ποιον ή ποια έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, γεια σας. Γεια σας. Από πού μας τηλεφωνείτε? Από το Κιλκής. Από το Κιλκής, πολύ ωραία. Το όνομά σας? Ανέστης. Κύριε Ανέστη, είστε έτοιμος να τραγουδήσετε? Ναι, ναι, είμαι έτοιμος. Ωραία, για πάμε να σας ακούσουμε. Τα ωραιότερα θα σου είχα αγορασμένα. Μαργαριταριά στο βύθο που είναι κρυμμένα. Πάνω στον άσπρο σου λαιμό να τα φορέσεις. Γιατί μ' αρέσεις, κούκλα μου, πολύ μ' αρέσεις. Κι αν... Κινείσαι εσύ γυναίκα άστατη και ψεύτρα. Κι αν έχεις γίνει της καρδιάς μου τώρα η κλέφτρα. Ναι. Τα ωραιότερα. Τι θα σου είχα κάνει? Κι αν είσαι εσύ γυναίκα άστατη και ψεύτρα, κι αν έχεις γίνει της καρδιάς μου τώρα η κλέφτρα, τα ωραιότερα θα σου είχα. Τα ωραιότερα θα σου είχα. Έλα, βοήθησε, Στέφανε. Θα στα είχα πάρει. Αγορασμένα. Έτσι, τι θα σου είχα πάρει? Τα ωραιότερα θα σου είχα αγορασμένα. Ναι, τι? Έλα, είναι δύσκολο να, το τραγούδι. Είναι. Δύσκολο, έλα, βοήθησε. Μαργαριτάρια στο βυθό. Μαργαριτάρια στο βυθό. Δεν το θυμάμαι, μάλλον είναι παλιό το τραγούδι. Μα το πήγατε τόσο καλά μέχρι το σημείο πάει. Αυτό. Μήπως... Δεν μπορώ να το θυμηθώ. Μάλλον είναι παλιό το τραγούδι. Παλιό είναι. Είναι ένα τραγούδι του Κώστα Μακεδόνα. Ναι. Δεν είναι πολύ παλιό. Δεν είναι και πάρα πολύ παλιό. Να το τραγουδήσετε λίγο μαζί με τον Στέφανο για να μήπως και το θυμηθείτε πάνω στο τραγούδι. Ναι, ναι, ναι. Πάμε το κομμάτι αυτό που είπατε ήδη και πάμε βλέπουμε. Μαζί, πάμε μαζί. Ναι. Κι αν είσαι εσύ γυναίκα αστάτη και ψεύτρα. Κι αν έχεις γίνει της καρδιάς μου τώρα η κλέφτρα, τα ωραιότερα θα σου έχω αγορασμένα. Μαργαριτάρια της ζωής που είναι του βυθού. Στο βυθό. Στο βυθό. Που είναι κρυμμένα. Λοιπόν, νομίζω ότι και ο καναπές ψηφίζει δώρο, έτσι. Εδώ, δώρο. Λοιπόν, ποιο δώρο να σας δώσω να χαρείτε. Έχω μία τοστιέρα, πολύ ωραία για σαντουιτσάκια και όλα αυτά. Έχω ένα σετ κατσαρόλες, έχω αποχυμωτήρι έτσι για υγιεινούς χυμούς. Τι άλλο έχουμε διάφορα. Ναι, ένα multi mixer, όλα αυτά από την Γκρούπο Κουτσίνε. Τι να σας δώσουμε? Το μίξερ. Το μίξερ. Μαγειρεύετε, ναι. Μαγειρεύετε. Η αραβωνιαστικιά μου. Α, ωραίο δώρο. Ωραία. Ναι, ναι. Με γεια, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Έβαλες δύσκολο σήμερα, Στέφανε. Καλό, ήταν εύκολο και είναι. Και ήταν και πολύ. Πολύ εύκολο. Σε πληροφορώ πως κάθε φορά όποτε το λέω αυτό στα μαγαζιά που τραγουδάω είναι από τα πιο τακτοξύλινα στον κόσμο. Εντάξει. Βέβαια. Μια χαρά τα πήρε ο κύριος Ανέστης. Εμείς να σας πούμε ότι συνεχίστε να τηλεφωνείτε στο τηλέφωνο της εκπομπής μας το 211-55-55-50 για να παίξουμε κι άλλο μουσικό. Μπορείς να δώσουμε κι άλλο δώρο σήμερα.
Αφού έχουμε εδώ τα ωραία δώρα της εταιρείας Κρούπο Κουτσίνο, να τα δώσουμε. Τώρα όμως πάμε να φτιάξουμε γλυκό. Είναι κοντά μας ο κύριος Βασίλης Παπαζαχαρίου, σεφ, ζαχαροπλάστης, για να φάμε και να δούμε σήμερα ποιο. Γεια σας, καλημέρα, καλό μεσημέρι. Τι θα φτιάξουμε? Θα κάνουμε μία πανακότα, ναι, αρωματισμένη με μαστίχα, mm-hmm, και ένα σιρόπι από μέλι. Από πού είναι η συνταγή αυτή? Η συνταγή είναι, η βάση της είναι ιταλική. Απλά με τη μαστίχα δίνουμε μια ελληνική νότα. Ελληνική βέβαια. Σίγουρα έχουμε πολύ καλά προϊόντα όπως είναι η μαστίχα, όπως είναι το μέλι. Mm-hmm. Και θα δούμε ότι είναι πάρα πολύ εύκολη και γρήγορο. Και γρήγορη. Λοιπόν, αυτό το γρήγορο μας αρέσει. Να δούμε όμως τα υλικά πρώτα απ' όλα για να μπορούν να σημειώσουν και οι φίλοι μας στο σπίτι. Και οι φίλοι μας βέβαια. Υπάρχουν και άντρες που ασχολούνται με τη μαγειρική. Τι χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε 600 ml κρέμα γάλακτος. Ναι. Εάν πάρουμε light θα είναι ακόμα πιο ελαφρύ το γλυκό μας. 100 ml γάλα. Ναι. Δύο ζελατίνες ζαχαροπλαστικής είναι αυτές εδώ για να ξέρει ο κόσμος, ναι, τι ακριβώς ζητάμε. Μία κουταλιά θυμαρίσιο μέλι για τη σάλτσα μας. 100 γραμμάρια ζάχαρη, ναι, και 2-3 φράουλες ψιλοκομμένες και 2 γραμμάρια μαστίχα τριμμένη. Α, μαστίχα τριμμένη. Ωραία. Να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε. Λοιπόν. Ωραία. Ξεκινάμε. Ξεκινάμε. Βλέπω λοιπόν και το ρολάκι που χρειαζόμαστε. Πολύ ωραία. Ναι. Εδώ. Ανάβουμε λοιπόν το μάτι της κουζίνας. Ανάβουμε το μάτι της κουζίνας και ρίχνουμε την κρέμα. Σε μέτρια ένταση, έτσι, σε μεσαία. Στην αρχή υψηλή, γιατί θέλουμε να γίνει γρήγορα. Α, ωραία, ναι, αυτό το γρήγορο το θέλουμε. Και άμα έχει και ωραίο αποτέλεσμα και είναι και γλυκό, είναι πολύ γρήγορο. Προσθέτουμε λοιπόν πρώτα την κρέμα γάλακτος και το γάλα. Πάντως ότι δεν παχαίνει δεν μπορούμε να πούμε αυτό το γλυκό. Άμα κρίνουμε από την κρέμα γάλακτος. Είναι για 6 μερίδες ουσιαστικά τα 600 ml. Ανακατεύουμε. Καλά, έτσι κι αλλιώς τώρα εν ώψη Χριστουγέννων. Έχουμε μπει και τώρα σήμερα στο Δεκέμβρη. Είναι το λιγότερο παχυντικά από τα υπόλοιπα. Είμαστε προετοιμασμένοι ότι... Λοιπόν, θα προσθέσουμε και τη ζάχαρη. Θα επιβαρυνθούμε με μερικές θερμίδες. Για να διαλυθεί. Ωραία. Ανακατεύουμε λιγάκι. Έχουμε βάλει σε ένα μπολάκι με λίγο νερό τις δύο ζελατίνες να μαλακώσουν. Για να τις προσθέσουμε και αυτές μέσα στη... Η ζελατίνη πού βοηθάει? Βοηθάει στο να ομογενοποιηθεί το μείγμα, ουσιαστικά να σφίξει. Αυτό που λέμε... Χωρίς αυτό δεν γίνεται. Χωρίς αυτό δεν γίνεται, όχι. Απλά υπάρχει παντού. Είναι στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Είναι πολύ εύκολο. Δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ μια ζελατίνη. Πολύ εύκολο. Λοιπόν, προσθέσουμε και τη μαστίχα. Ωραία. Την οποία την έχουμε τρίψει. Έχει έντονη γεύση μαστίχας μετά το γλυκό? Έχει, όχι, δεν είναι πολύ λίγο. Είναι 2 γραμμάρια. Mm-hmm. Οπότε ουσιαστικά απλά ίσα-ίσα μόνο, θα αφήσει, μόνο λοιπόν, το άρωμα. Μόνο το άρωμα. Καλά, εμένα μαστίχα γενικά μ' αρέσει. Μ' αρέσει και στα τσουρέκια. Το Πάσχα. Πήγα εγώ πολύ μπροστά τώρα. Μ' αρέσει βέβαια και ως λικέρ. Πάρα πολύ γνωστή. Ναι. Λοιπόν, και σήμερα και στην πανακότα. Μπορούμε, αν δεν έχουμε φράουλες, ναι, επειδή μπορεί να μην είναι εποχής, mm-hmm, ή οτιδήποτε, να χρησιμοποιήσουμε κάτι άλλο, είτε κάτι σε σπεροειδή, πορτοκάλι. Α, είτε... ή κάποια φρούτα δάφνη. Ακριβώς. Η μαστίχα δεν είναι δεσμευτική, δηλαδή πάει με πάρα πολλά φρούτα. Mm. Και μπορούμε να βρούμε και καταψυγμένα. Έχω δει εγώ φρούτα, ακριβώς, και φράουλες και αυτά καταψυγμένα. Ακριβώς, και θα δείξουμε ότι. Τώρα τη φρέσκια φράουλα δεν την βρίσκεις. Ακριβώς. Λοιπόν. Ωραία. Και... θα περιμένουμε λίγο να πάρει μια βράση να φουσκώσει το, mm-hmm, το μείγμα μας και θα προσθέσουμε... Όταν βλέπουμε δηλαδή ότι αρχίζει και φουσκώνει το μείγμα, δεν το αφήσουμε να βράσει πολύ. Όχι, όταν αρχίσει και φουσκώνει λίγο, χωρίς, mm-hmm, να βράσει, δεν χρειάζεται να βράσει, γιατί, ναι, δηλαδή είναι ήδη με το που θα πάρει θερμοκρασία θα λιώσει αμέσως. Γι' αυτό, mm-hmm, ακριβώς και το λόγο ότι μαλακώνουμε και γίνεται έτσι, mm-hmm, παίρνει αυτή τη μορφή. Ναι, και μετά αυτό βέβαια θα λιώσει και μετά θα δέσει το αυτό θα λιώσει, μας. Αυτό θα λιώσει και θα το βάλουμε κατόπιν στο ψυγείο για 6 ώρες. Mm-hmm. Και θα περιμένουμε να σφίξει και θα, ωραία, μπορούμε να το απολαύσουμε. Οπότε... νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζει, ναι, και βράζει το μείγμα. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι είναι και ένα ωραίο, γιατί τώρα μπαίνουμε και λίγο στην διάθεση των γιορτών, ότι είναι και ένα ωραίο, γιατί εγώ είδα πως είναι έτοιμο το γλυκό, mm-hmm, και άμα το στολίσεις και λίγο έτσι, σε ποτήρι όπου θα το σερβίρεις, είναι και ένα πολύ ωραίο επιδόρπιο σε ένα πιο επίσημο τραπέζι που θες να κάνεις. Θα φτιάξουμε τώρα, θα αποσύρουμε. Ακόμα και των Χριστουγέννων. Ρεβεγιών. Ρεβεγιών. Θα αποσύρουμε τώρα. Είναι απορία, τι είναι η ζελατίνη?
Η ζελατίνη, υλικό είναι δηλαδή. Η ζελατίνη είναι υλικό, είναι ουσιαστικά χημικό, δεν το βρίσκουμε ελεύθερο στη φύση και βοηθάει στο να παίξουμε κάποια γλυκά. Αν το είναι... παραλείψουμε πειράζει δηλαδή. Δεν μπορεί να έχουμε το αποτέλεσμα αυτό που θα δείτε στο τελικό προϊόν. Έχει φτιάξει ποτέ γλυκό, Γιώργο? Αμέ. Τι? Κέικ, που είναι εύκολο. Τούρτα καμιά φορά, αλλά σπάνια. Η τούρτα λοιπόν, δεν είναι εύκολο. Οπότε προχωράμε στο δεύτερο κομμάτι. Το κέικ το φτιάχνουμε συχνά γιατί είναι εύκολο. Τη συνταγή μας. Να κάνουμε το σιροπάκι. Το σιροπάκι αυτό πού θα μπει μετά? Αυτό το σιροπάκι θα μπει από πάνω. Είναι μία κουταλιά από μέλι, επειδή το μέλι είναι ακριβό. Ναι. Έτσι, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε πάρα πολύ. Θα το αραιώσουμε με 3 μέρη νερό. Ουσιαστικά 1:3 είναι. Πόσο κοστίζει τώρα περίπου, ας πούμε, αυτές οι 6 μερίδες για 6 άτομα. Συνολικά δεν κοστίζει όλο το γλυκό πάνω από 3 ευρώ. Ναι. Και για τις 6 μερίδες. Και για τις 6 μερίδες. Οπότε μιλάμε για πολύ οικονομική λύση. Ακριβώς. Και αυτό μας αρέσει. Και πολύ εντυπωσιακή θα δείτε. Γιατί εντυπωσιάστηκες. 3 ευρώ και για τα... Το κέικ σου στοιχίζει πιο πολύ. Ναι, θα κάνω πανακότα. Θα μας καλέσει. Ωραία, περιμένουμε λοιπόν να πάρει μία βράση για το σιρόπι. Και αν θέλετε μπορούμε να περάσουμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία λιγάκι να σας δείξω επειδή τα έχω έτοιμα εγώ. Να δούμε πώς είναι έτοιμο. Λοιπόν, να πούμε ξανά τη διαδικασία. Βάζουμε όλα τα υλικά που είπαμε προηγουμένως στο κατσαρολάκι. Κρέμα γάλακτος, γάλα, ζάχαρη, τη μαστίχα. Και μετά περιμένουμε να φουσκώσει, να βράσει για λίγο, να βάλουμε τη ζελατίνη. Και μετά περιμένουμε τι, να πήξει? Όχι, δεν περιμένουμε να πήξει. Θα στρώσουμε, θα τη βάλουμε σε ποτήρι και κατόπιν θα τη βάλουμε ψυγείο. Ωραία, και θα δούμε τώρα το έτοιμο αποτέλεσμα. Ακριβώς. Κάπου τώρα. Λοιπόν, στο ψυγείο. Ωραία. Γράφει το όνομά μου. Λοιπόν, εσείς βλέπετε τώρα στο σπίτι για ακόμη μια φορά τα υλικά, για αυτό το γλυκό που είναι πολύ γρήγορο τελικά και πολύ οικονομικό. Εγώ όταν, ας πούμε, άκουγα πανακότα, νόμιζα πανακότα τώρα... Φανταζόμουν πόση ώρα πρέπει να περάσει στην κουζίνα. Όχι, για να Όχι πόση φτιάξεις. Ώρα, τι, δεν ξέρω, πρέπει Πόσα να είσαι τουλάχιστον Ιταλός για να, ναι, για να δύσκολο, συμπετήσει πολύ, νόμιζα, την πανακότα. Εσείς στο μαγαζί... Να δείξουμε λίγο, και... βέβαια, να δείξουμε και πώς τη σερβίρουμε, για να έχουμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Πού μπορούμε να σας βρούμε, πού... Είμαι στο Άλσος Παπάγου, σεφ. Οπότε είναι ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος. Μπορείτε να έρθετε να απολαύσετε τα γλυκά μας και τα φαγητά. Όχι, έχουμε και φαγητά, έχουμε και κουζίνα. Και θα χαρούμε να σας δούμε. Καλά, και μόνο γλυκά να είχε δεν θα μας πειράζει καθόλου. Και άμα είναι και τόσο ωραίο όπως αυτά που βλέπω. Λοιπόν, εδώ δεν έχετε βάλει τις φράουλες κάτω, είναι ανακατεμένες. Όχι, είναι στον πάτο και έχω βάλει και κάτω κάποιες φράουλες. Λοιπόν, αυτό είναι το έτοιμο το αποτέλεσμα. Πάρα πολύ ωραίο. Το βλέπεις και στο ποτήρι έτσι ψηλό. Κουταλάκια έχουμε. Να το φας το ποτήρι. Να το φας το ποτήρι. Τώρα συγκρίνεται αυτό με το κέικ, Γιώργο. Λίγη σοκολατίτσα δεν μπαίνει στην πανακότα. Θέλετε να παχύνετε κι άλλο. Ευχαριστούμε, σεφ. Είστε πολύ γλυκός άνθρωπος. Έτσι κι αλλιώς, Μίκη, το έχουμε πάρει απόφαση. Εγώ για σας φροντίζω. Οπότε προσθέτουμε κατευθείαν το μείγμα μας στα ποτήρια και τα βάζουμε στο ψυγείο. Δεν μας πειράζει. Ζεστό πρέπει να μπει εκεί μέσα στα ποτήρια. Θα το βάλουμε ζεστό, θα το βάλουμε στα ποτήρια. Θα περιμένουμε 2-3 λεπτάκια, λίγο να πέσει η θερμοκρασία του. Πόση είναι ώρα στο ψυγείο? 6 ώρες. 6 ώρες. Οπότε δεν είναι για το γλυκό τελευταία στιγμή. Πρέπει να το έχει προγραμματίσει. Είναι εύκολο, αλλά εντυπωσιάζει. Αυτό έχει σημασία. Γρήγορο ώστε να το φτιάξει και μετά την υπόλοιπη δουλειά τη γίνεται. Έχει χρόνο να μονείς, αλλά όμως... Τέλεια. Ακριβώς. Και μετά το σιρόπι. Το σιρόπι, αφού έχει βράσει, ορίστε, η τελική του μορφή είναι αυτή εδώ. Θα τη δούμε τώρα. Αντί για σοκολατίτσα, α πούμε, μπαίνει αυτό το μέλι που είναι και πιο υγιεινό. Ακριβώς. Άμα θέλουμε μπορούμε να βάλουμε και σιρόπι από πάνω, στο topping. Σιρόπι. Αντί για μέλι. Okay. Γιατί να μην βάλουμε ένα φυσικό προϊόν που είναι πεντανόστιμο και να βάλουμε κάποιο σιρόπι. Είναι η συνταγή του ανθρώπου, είναι δυνατόν να μας δείξουμε μέλι. Φυσικά και φυσικά η ζαχαροπλαστική δεν έχει όρια, ούτε η μαγειρική. Ναι, αυτό το λέω κι εγώ. Και άμα θες βάζεις και σοκολάτα από πάνω. Ακριβώς. Και φουντούκια μετά. Ωραία, λοιπόν, να το δούμε πώς είναι έτοιμο. Πολύ ωραία. Είναι έτοιμο. Τώρα πρέπει να μπει ψυγείο. Πρέπει να μπει ψυγείο. Έτσι. Τέλεια.
και το γλυκό μας. Μία ωραία πρόταση λοιπόν για τις γιορτές και για το ρεβεγιόν, γιατί όχι. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτό μόλις θα βγει από το ψυγείο θα το τιμήσουμε ιδιαίτερος. Και σοκολάτα, Βίκυ μου, και σοκολάτα. Είχα μια πορεία πανακότα με σοκολάτα, ας πούμε, πάει. Πώς δεν πάει. Να. Κοιτάξτε, άμα θες κάτι σε σοκολάτα, έχουμε εδώ από το Τσουκερίνο τα ωραία τα σοκολατένια εδώ, τις δημιουργίες. Αυτά εδώ, να ξέρετε, τρώγονται. Είναι φαγόσιμα. Τα ζαχαρωτά. Αυτό μοιάζει με ντεκόρ. Επίσης, μπορούμε να πούμε ότι ήταν φαγόσιμα, γιατί θα φαγωθούν. Όχι, ακόμα είναι. Είναι. Πόσο. Παίζεται ο χρόνος της ζωής του. Ακόμα είναι. Μέχρι το επόμενο break, λέει. Πρόσεξε, μη φας όμως τις ωραίες συνθέσεις του Studio 7. Όχι, αυτό δεν μου κάνει. Δεν είμαι του σαλατικού. Όχι, αυτά δεν τρώγονται. Αυτά τρώγονται από το Τσουκερίνο. Όχι τα λουλούδια από το Studio 7. Μην ανησυχεί, έρχομαι πέρα. Πήγαμε και βρήκαμε τον Πέτρο Φιλιππίδη. Πράγματι. Ο κύριος Φων Δημητράκης, στην συνονόματη παράσταση, μας μίλησε για πολλά και διάφορα. Και νομίζω ότι το καλύτερο είναι να πάμε να τον ακούσουμε. Πέτρος Φιλιππίδης, τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να μιλήσουμε στον πληθυντικό λόγω του Φων Δημητράκης, λόγω του τίτλου. Μα έτσι έπλεμε στα γερμανικά, εσύ δηλαδή, γιατί μπορεί να... Τιμή της πατρίδος μας επιβάλλει την υποχρέωση να πολεμήσουμε δια την ανεξαρτησία της Φιλίππης. Σωστό, πατερτό. Τσακ, τσακ. Είσαι διεφθαρμένος στην παράσταση. Είμαι ένα καθήκη και μισό. Τα παίρνεις κανονικά. Ναι, δεν παίρνει λεφτά, αλλά γίνεται υπουργό. Κυκλοφορείς έτσι στο κέντρο της Αθήνας, στην πόλη. Κυκλοφορώ. Τι έχει αλλάξει, γιατί εσύ έχεις ζήσει και την ωραία την Αθήνα, έτσι όπως ήταν πριν μερικά χρόνια. Έχει αλλάξει το εξής, δεν έχει κέφι ο κόσμος. Περπατάει στον δρόμο και δεν είναι χαμογελαστός πια. Περπατάει και το μυαλό του είναι αλλού. Και πώς να μην είναι αλλού. Όταν σε βλέπουν στον δρόμο, τι σου λένε. Οι εκδηλώσεις γενικά είναι πολύ καλές. Είναι, πώς να σου πω, ενθουσιώδης. Πολλές φορές φτάνουν και σε μια υπερβολή, η οποία είναι και πολύ ωραία, αλλά δεν πειράζει, εντάξει. Σου λένε είναι... τι θα κάνουμε, πού θα πάει όλο αυτό, σε ρωτάνε είναι, τέτοια πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος συζητάει και αυτό, δηλαδή δεν περιμένει κάτι από εμάς. Αυτό που ζητάει από εμάς και που τώρα το αρθρώνει κιόλας είναι ότι μιλήστε. Ο κόσμος έχει την ανάγκη κάποιος να τον ακούσει. Και ξέρουν ότι οι πολιτικοί δεν τους ακούνε. Mm-hmm. Αυτοί που τους ακούνε είμαστε εμείς. Βέβαια, εμείς είμαστε αυτοί που μπορούμε να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν σου λένε, ξέρω εγώ, Πέτρο, έλα να ασχοληθείς και εσύ με την πολιτική. Να βγεις, να τα πεις εσύ, επειδή σε αγαπάμε, σε θαυμάζουμε. Μα νομίζω ότι με έχουν πιο ψηλά στη συνείδησή τους από αυτό. Δεν θέλω να με δουν να καταστρέφομαι. Νομίζω ότι εκεί, με αυτό που τους προσφέρω, από εκεί που το προσφέρω, είναι πολύ χαρούμενοι και πολύ ευχαριστημένοι. Η παράσταση εδώ είναι επίκαιρη, θα έλεγες. Είναι και επίκαιρη γιατί εδώ υπάρχει ένα θεμελιώδες ερώτημα και ένα πιο βασικό και πιο μεγάλο ερώτημα. Αν η εξουσία έχει και καλό τρόπο να διαχειριστείς. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο, να πω την αλήθεια, θέτει και το έργο. Αλλά αυτό που θέτει σίγουρα ως ερώτημα είναι το αν ο λάθος τρόπος να χειρίζεται κανείς την εξουσία. Και μάλιστα την καινή εξουσία, διότι ο τύπος αυτός γίνεται υπουργός των Γερμανών μέσα στην κατοχή. Δηλαδή είναι μια θέση καινή, είναι ένα puppet, μια μαριονέτα. Δεν κάνει τίποτα, δεν έχει καμία εξουσία ουσιαστικά. Δεν το έχουμε όμως και δεν το ζούμε και εμείς τώρα ότι μπορεί να έχουμε κάποιους πολιτικούς ή κάποιους ανθρώπους που είναι σε σημαντικές θέσεις που παίζουν διπλό ρόλο. Ναι, δεν θα διαφωνήσω. Κοίτα, οι ερωτήσεις σου είναι και οι απαντήσεις αυτομάτως, έτσι. δεν μ' αφήσεις και πολλά περιθώρια. Έχουμε πολλά παραδείγματα τέτοιων ανθρώπων σήμερα που φαγώθηκαν για την εξουσία, αλλά μια εξουσία την οποία δεν μπορεί να την κάνουν τίποτα. Δηλαδή, εξουσία με την έννοια ότι γίνεται κάποιος υπουργός σήμερα της ελληνικής κυβερνήσεως. Μα τα πράγματα είναι προκαθορισμένα. Εμένα αυτό που μου λείπει είναι αυτό ακριβώς, είναι το όραμα. Να δω έναν άνθρωπο στην πολιτική με όραμα.
Εσύ πώς ξεσπάς όταν προβληματίζεσαι? Εγώ ξεσπάω κάθε βράδυ εδώ πέρα. Εμείς είμαστε μια χαρά από αυτή την άποψη. Και εγώ θυμώνω, απελπίζομαι, στενοχωριέμαι, προβληματίζομαι, φτάνω στο μη περαιτέρω, δεν ξέρω τι θα κάνω. Έχω ό,τι πρόβλημα έχει οποιοδήποτε άλλο συμπολίτης μου. Την ώρα που είμαι πάνω στη σκηνή, την ώρα που είμαι στο θέατρο για να γίνει η παράσταση, ναι, και την ώρα της παράστασης, δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Αυτό είναι μεγάλο φάρμακο. Η τηλεόραση σου λυπεί? Αν το σκεφτώ πολύ σοβαρά, δεν λέω ότι δεν θα ήθελα να ξανακάνω τηλεόραση προς Θεού. Και για οικονομικούς λόγους και όχι μόνο όμως, γιατί εγώ θέλω να είμαι εντάξει και τίμιος με ό,τι λέω. Γιατί εγώ έχω πει ότι... Είναι προς τιμής που το λες αυτό, όχι, όμως, για οικονομικούς λόγους, γιατί συνήθως η συνηθισμένη απάντηση είναι ότι δεν με ενδιαφέρουν τα χρήματα. Σε δύσκολες για την τηλεόραση, όταν η τηλεόραση ήταν πολύ απαξιωμένη, γιατί τώρα δεν είναι, όταν η τηλεόραση ήταν πολύ απαξιωμένη, εγώ έλεγα ότι την αγαπάω τη τηλεόραση. Και να βλέπω τηλεόραση και να κάνω τηλεόραση. Ναι. Με ενδιαφέρει, μου αρέσει η τηλεόραση σαν είδος. Μου αρέσει η δουλειά στην τηλεόραση. Η πολυτέλεια για σένα στη ζωή σου ποια είναι? Τώρα πια η πολυτέλεια είναι να μπορώ να ζω με τα λίγα. Και με τα σημαντικά. Και είμαι σε καλό δρόμο. Τώρα θα μπορούσε κανείς να πει ότι εσύ είσαι και από τους ευνοημένους, αν θέλεις, στο χώρο σου. Δηλαδή δεν βγάλαν όλοι οι ηθοποιοί τα χρήματα που έβγαλες εσύ, δεν κάναν όλοι τις επιτυχίες που έκανες εσύ. Ναι, δεν έγινε τυχαία. Όχι, δεν γίνεται τυχαία. Δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα και δυνατοτήτων και δουλειάς και πάθους και υπομονής και επιμονής και πίστα. Θα μου πεις και άλλοι δεν έχουν. Όχι, κάπου θα χωλαίνει κάποιος για να μην συμβαίνει αυτό. Βλέπουμε όμως τώρα, ας πούμε... Τώρα με κάνεις και γίνομαι λίγο προκλητικός, αλλά βάζω. Βλέπουμε όμως παλιούς αγαπημένους ηθοποιούς να μένουν στο σπίτι του ηθοποιού. Ναι. Αυτό εμένα... Ξέρουμε πολύ καλά ότι πολλοί από με λυπεί. Εγώ δεν το λέω στη μορία και εμένα να δεις πώς με στενοχωρεί και πώς θέλω να βοηθήσω, αλλά και ευτυχώς που η Άννα Αφόνσου έκανε αυτό και υπάρχει τουλάχιστον αυτό και μπορούν, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι συμμετείχαν στο δράμα τους. Το ξέρουμε αυτό. Θα μου πει και τι πρέπει να τους πετάξουμε στο διάδρομο. Όχι βέβαια. Αλλά να, εδώ είναι ας πούμε, πού είναι η κοινωνική πρόνοια. Πιστεύεις ότι στη ζωή του κάθε ανθρώπου υπάρχει μια κρίσιμη στιγμή που είτε αποφασίζει το σωστό είτε το λάθος, δηλαδή ένα τρένο που φεύγει που... Νομίζω ότι είναι πολλές. Ή ανεβαίνει στο τρένο ή μένει στο σταθμό. Νομίζω ότι είναι πολλές αυτές οι στιγμές, απλώς μπορεί να υπάρχουν κάποιες κομβικές τέτοιες στιγμές που να σου αλλάξουν όλη τη ζωή. Ή προς το χειρότερο, προς το καλύτερο. Ποια ήταν η δική σου κομβική στιγμή, ποια θεωρείς ότι ήταν? Στη ζωή μου. Ναι. Κοίταξε, εγώ έχω κάνει πολλά λάθη. Συνήθως τα λάθη μου. Τα λάθη. Ναι, ναι. Αυτά έχεις πληρώσει περισσότερο. Ναι, ναι. Τι έχεις βάλει προτεραιότητα γενικά στη ζωή σου? Την οικογένεια. Βέβαια. Δεν υπάρχει σύγκριση με τίποτα. Τι είναι αυτή η συμβουλή που έδωσε στο παιδί σου στο δρόμο του γενικά για τη ζωή? Σαν φιλοσοφία ζωής, αν θέλεις. Δεν του έχω δώσει καμία συμβουλή. Έχουμε καθημερινή επαφή και συζήτηση. Δεν του λέω τσιτάτα. Πρόσεχε, παιδί μου, αυτό. Εξάλλου, εγώ, ειδικά με το παιδί, είμαι. Να, ένα ελάττωμα. Είμαι και λίγο πολύ λογάς, ας πούμε. Όχι μόνο το παιδί, αλλά και με το παιδί. Αυτό καλό, όμως. Έχω την αίσθηση ότι. Ξέρεις, του λέω, σαν να μην καταλαβαίνω. Και κάποια στιγμή το λέει. Εντάξει, κατάλαβα, φτάνει, ας πούμε. Φοβάσαι, ας πούμε, σε αυτή τη χώρα που περνάει μια κρίση από όλες τις μεριές, η οποία είναι βασικά οικονομική κρίση, αλλά επεκτείνεται και σε πολλά άλλα. Εγώ δεν φοβάμαι. Τι φοβάσαι? Εγώ δεν φοβάμαι. Εγώ πιστεύω στον άνθρωπο και πιστεύω πολύ στους νέους ανθρώπους. Δεν με φοβίζουν αυτά, ούτε τα οικονομικά, ούτε αυτά. Εξάλλου, στο χέρι τους είναι να βρουν τη ζωή τους και να... Είναι στο χέρι τους? Στο χέρι τους είναι, ναι. Στο χέρι τους. Δεν λέω ότι είναι εύκολα. Κάνουν τα πάντα για να μην είναι στο χέρι τους. Κάνουν τα πάντα για να τους εμποδίσουν. Δεν είναι όμως η πρώτη φορά. Δεν είναι η πιο δύσκολη φορά. Έχουν ξαναγίνει αυτά τα πράγματα.
Φοβάσαι όμως, ας πούμε, για το μέλλον. Έχουμε 7 αυτοκίνητα και 35 σπίτια. Όχι, βέβαια. Αλλά πρέπει να έχουμε ένα πιάτο φαγητό στο σπίτι. Αυτό οπωσδήποτε. Αυτό είναι κάτι που με φοβίζει. Και ρεύμα. Αυτό είναι κάτι που με φοβίζει. Και νερό. Και με φοβίζουν, ειδικά με τους νέους, τα άλλα πράγματα, τα γνωστά. Πιστεύεις ότι η Ελλάδα τιμά τα παιδιά της? Όχι. Τα τρώει. Τι θα ήθελες εσύ να αλλάξεις, τι θα ήθελες να κάνει αυτή η χώρα για τα παιδιά της? Τουλάχιστον τα βασικά. Η παιδεία, η υγεία, δηλαδή δεν περίμενα ποτέ ότι μετά από 40-50 χρόνια θα λέγαμε πάλι τα ίδια, ας πούμε. Θες να μας δώσεις έτσι μια μικρή γεύση από το τέλος, όχι να μας το πεις. Αυτό που θέλω να δείξω με το φινάλε που κάνουμε είναι ότι δεν αντέχει ούτε τον εαυτό του. Δεν μπορεί ούτε με τον εαυτό του, ούτε τη συνείδησή του δεν αντέχει. Που είναι και το πιο σκληρό και το πιο βαρύ πράγμα. Νομίζω ότι με αυτό το ερώτημα φεύγει ο θεατής στο τέλος της παράστασης, πέρα από ό,τι έχει δει μέχρι εκείνη την ώρα, φεύγει με αυτό. Πόσο εντάξει είμαι εγώ με μένα. Τα είσαι καλά με τη συνείδησή σου? Εντάξει, καλά τα πάω. Άριστα όχι. Σας βλέπω ότι ως πολιτικός και ως πολίτης, όχι μόνο και ο πρωτοδρόμου, αλλά εάν δεν ήμουν ηλικιωμένος, θα ανέβαινα μαζί στο βουνό. Ένα σπουδαίο έργο το οποίο μου ανοίγει άλλους δρόμους στο θέατρο. Όσο περίεργο και να ακούγεται, ένα ελληνικό έργο ενός που μου αποκαλύφθηκε και εμένα στον δρόμο ότι είναι ένα πολύ μεγάλο έργο και σπουδαίο, ενός μεγάλου συγγραφέα, του Δημήτρη του Ψαθά. Εν τω μεταξύ, το έργο το έχεις πάει και έτσι όπως το έχεις δει εσύ, γιατί είσαι και ο σκηνοθέτης της παράστασης πέρα από τον πρωταγωνιστικό σου και ρόλο. Μου έδωσε τη δυνατότητα να κάνω μια ιδιαίτερη ερμηνεία, να συνεργαστώ με ανθρώπους που ήθελα πολύ να συνεργαστώ. Έχω κάνει έναν πολύ ωραίο θίασο, εξαιρετικό θίασο. Και μας δόθηκε η δυνατότητα να κάνουμε μια σπουδαία παράσταση που με την παράσταση αυτή και με την ερμηνεία μου νομίζω ότι ανοίγω μια άλλη πόρτα στο θέατρο. Θυμάσαι κάποιον δάσκαλο, κάποιον καθηγητή που εκτιμούσες εκεί? Θα πω την απόλυτη κουβέντα που είχα ακούσει από το στόμα του δασκάλου μου, από τον Γκουμ δηλαδή, του μεγάλου δασκάλου μου, γιατί είχα και άλλους πολύ σημαντικούς. Το ότι που είναι κάτι πάρα πολύ απλό, το ταλέντο δεν χάνει ποτέ το δρόμο. Αυτά μας είπε ο Πέτρος Φιλιππίδης. Πολλά και ενδιαφέροντα. Πολλά, μίλησε αλήθειες. Για πολλά. Αλήθειες που ίσως λίγο ενοχλούν, ε. Ναι, αυτό που είπε ενοχλούν για τα λεφτά. Το άξιζα. Συμφωνώ μαζί του, δεν τα ζήτησε ο άνθρωπος. Δούλευε, τότε η τηλεόραση έδινε λεφτά, τα πήρε. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορείς να βγαίνεις και να λες τα άξιζα. Αν μου επιτραπεί η έκφραση, ήταν λίγο αλαζονικός, θεωρώ εγώ. Να κάνω εδώ μια επισήμανση όμως, να πω κάτι. Ναι. Τι θέλουμε, να βγαίνουν στις συνεντεύξεις και να μην μιλάνε? Δηλαδή, όταν βγαίνουν και όχι, δεν τα λένε, αυτό. Λέμε δεν μιλάνε. Αν βγουν και τα πούνε, λέμε ότι έχουν μια άλλη διαφορετική άποψη που μπορεί να φαίνεται να λίγο αλαζονική. Αλλά πάντα υπάρχει ένα μέτρο σε όλα τα πράγματα. Στην που είναι κάτι η δουλειά σου, θες και να πληρωθείς, έτσι. Ναι. Να στο κάνω. Σίγουρα, ναι. Αυτό είναι το σωστό. Αυτό. Και είναι κάτι που δίναν τα λεφτά με τη σέσουλα. Έδινε λεφτά η τηλεόραση. Ήταν καλές εποχές. Ήταν πολύ καλές εποχές. Εντάξει, να πω κάτι, αφού μια αλήθεια του ήταν να μην την πει. Εμένα με ενοχλεί. Δεν λέω να μην την πει. Καλά κάνει ο άνθρωπος. Απλώς δεν μπορώ να λέω κι εγώ αξίζω να κάνω αυτό. Θα μου το πει ο κόσμος και η πορεία μου και πόσο θα κρατηθώ και πόσα θα καταφέρω αυτός να κάνω. Νομίζω ο Στάθη έχει το δικαίωμα να το πει γιατί έχει μια μεγάλη πορεία στον χώρο. Έτσι, και έχει κάνει πολλές επιτυχίες. Και ίσα δεν όμως είναι ένας ηθοποιός που βγήκε χθες και κάνει μια επιτυχία και λέει εγώ αξίζω τόσα. Είναι ένας άνθρωπος που είναι πάνω από 25 χρόνια στο θέατρο, στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο. Και νομίζω ότι έχει δικαίωμα να το πει. Εντάξει, μπορεί έχει να φαίνεται λίγο αλαζονικό. Και στα νέα παιδιά δεν είναι δείγμα αυτό, γιατί και τα νέα παιδιά μπορούν να το πάρουν έτσι. Το ταλέντο ποτέ δεν χάνεται. Όχι, ναι. Και έχω αυτό το ταλέντο. Έτσι ακριβώς. Είναι αξιόλογος ηθοποιός, πέρα από αυτά. Το ταλέντο δεν χάνεται. Πραγματικά. Πάμε σε πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θα απολαύσουμε αυτοκίνητα ανεκτίμητης αξίας και θα φτιάξουμε και πάρα πολύ ωραίες στέκες για τα μαλλιά μας. Γιατί το ταλέντο, είπαμε, δεν χάνεται ποτέ. Θυμάστε που σας είπα ότι κοντά μας θα είναι σήμερα μία τηλεθεάτρια του Μαγκαζίνο Life,
Να τη λοιπόν, η κυρία Ελευθερία, καλώς ορίσατε. Γεια σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Και είπα ότι θα θυμηθούμε μία τέχνη που τη θυμόμαστε έτσι πιο πολύ από τις μαμάδες, από τις γιαγιάδες μας. Ναι. Και την έχουμε ξεχάσει λίγο και ξαναγύρισε και εσείς έτσι τώρα με... ασχολείστε πάρα πολύ και μας τη δείχνετε έτσι στην πιο ωραία της μορφή. Όσο μπορώ. Πάντα πλέκατε. Από 15 χρονών που ήμουν έπλεκα. Το πρώτο ζακετάκι το είχα πλέξει σε μια νυψούλα μου. Ναι. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Μετά στα παιδιά μου έχω 4. Σταματήσατε ποτέ ή πάντα πλέκατε για τα παιδιά? Συνέχεια. Πάντοτε έπλεκα. Ναι. Πάντοτε, γιατί με ευχαριστούσε πολύ. Μια νιώθα ξεκούραση. Εγώ έχω ρίξει μια ματιά και είναι πάρα πολύ όμορφα όλα τα κομμάτια εδώ που μας έχετε φέρει. Και ειδικά κάτι φορεματάκια. Αυτό εδώ. Είναι φοβερά. Να ρωτήσω κάτι. Πόσος χρόνος χρειάζεται για να φτιαχτεί ένα τέτοιο φορέματα? Στα φορέματα πολύς χρόνος. Πόσο μπορεί να χρειάζεται? Σε φορέματα, ανάλογα βέβαια και με την πλέξη, ναι. Πόσο χοντρό είναι το μαλλί, πόσο χοντρές είναι οι βελόνες. Mm-hmm. Πλέκεται πιο γρήγορα. Πόσο πιο... ας πούμε, ξέρω εγώ, 10 ώρες? Ώρες, μέρες. Μέρες. Βεβαίως, πολλές μέρες. Οπότε είναι πολύ έτσι, δουλειά, εντάξει, επίλεπτη έτσι κι αλλιώς, αλλά η οποία πρέπει να γίνεται ειδικά και με αγάπη. Ειδικά αυτό εδώ το σχέδιο, mm-hmm. αφού λέω δεν πρόκειται να το ξανακάνω αυτό, ναι. Είναι τόσο πολύ έτσι, είναι εδώ ωραίο, αλλά πολύ. Εδώ βάζεις τη βελόνα, μια mm-hmm. μεγάλη βελόνα και μετά με το βελονάκι ναι. παίρνεις την κλωστή και τη γεμίζεις. Όλα οπότε αυτά γίνεται διπλό. Όλα τι αυτά είναι που το έχει... πιο εύκολο, ας πούμε, έτσι, να δείξουμε το πιο εύκολο είναι τα σκέτα, αυτό εδώ. Το σκέτο. Αν και φαντάζομαι αυτό... ότι και αυτό εδώ αυτό... είναι δύσκολο. Ναι, πολύ. Έχει είναι περισσότερη ώρα δηλαδή για να κάνεις αυτό εδώ το βολανάκι. Κύριε Ελευθερία, αλλιώς είναι πολύ εύκολο. Είχα πλέξει, δεν ξέρω, μικρή κάποια στιγμή, ήθελα να φτιάξω ένα κασκόλ. Αλλά τελικά το κασκόλ είχε πάρα πολλές τρυπούλες στο τέλος, γιατί έχανα. Φεύγαν οι πόντι. Φεύγαν οι πόντι, ακριβώς. Έχω εδώ ένα. Οπότε εσείς μεγαλώσατε με αυτά τα ρουχαλάκια και τα παιδιά σας και τα εγγόνια. Ναι. Πόσα παιδιά έχετε? Έχω 4 παιδιά, 2 αγόρια, 2 κορίτσια. Και 3 εγγονάκια, 2 αγόρια και ένα κοριτσάκι. Και τώρα στα εγγόνια τους αρέσουν τα πραγματάκια εγγόνια, αυτά που τους φτιάχνετε. Εγώ τώρα τραβάω εδώ μερικά για να τα για δείξουμε. Τα... Αχ, κοιτάξτε τι φοβερό είναι αυτό. Για αυτό είναι για αγοράκι και για κοριτσάκι. Και για κοριτσάκι. Mm. Γαλάζιο, ωραίο. Για να δούμε και τίποτα άλλο. Αυτό εδώ τι είναι? Αυτό είναι ζακετάκι και έχει το... είναι σετάκι με ένα φορεματάκι εδώ. Αυτό? Αυτό είναι. Να, είδα εγώ από το χρώμα. Ωραία. Αυτό εδώ τι είναι? Αυτό είναι μοχέρι. Είναι μοχέρι. Ναι. Και γίνεται η πλέξη με τον ίδιο τρόπο που γίνεται. Αυτή είναι η πιο απλή πλέξη. Ναι. Και, αλλά έγινε το που έχει το χνουδάκι το μαλλί mm-hmm. και δεν φαίνεται τι πλέξη είναι. Είναι η πιο απλή. Ξέρετε ότι αυτά είναι και πάρα πολύ τη μόδα για του μεγάλου. Τώρα αυτό δεν νομίζω να μου και κάνει. Και φέτο ειδικά είναι πολύ τη μόδα. Για να φτιάξουμε ένα τέτοιο για τον εαυτό μα. Να μου πείτε τα νούμερα, θα τα φτιάξω. Όχι, εμείς να το φτιάξουμε. Μένει το άλλο να το έχει φτιάξει η ίδια. Πόσες ώρες θέλεις να το φτιάξεις? Αυτό δεν μου πολύ λέτε εύκολα πλέκεται. Πολύ εύκολα. Τις ώρες, πώς να σας πω τις ώρες τώρα. Κοιτάξτε, αυτό το φορεματάκι ναι. πρέπει να πλέξεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Mm. Αυτό βέβαια δεν γίνεται να πλέξεις συνέχεια. Τώρα, άμα σας ζητήσει και κανένας φίλος, καμία γνωστή, έτσι θα φτιάχνετε έτσι και για φίλες. Ναι, αν θελήσει κάποιος για δωράκια πολλά έτσι που παίρνουν. Ωραία, καλά. Έχετε και πάρα πολύ ωραίες λεπτομέρειες εδώ. Πολύ. Λοιπόν, τι εργαλεία χρειαζόμαστε? Κουμπάκια. Χρειαζόμαστε τις βελόνες. Βελόνες, μαλλί βέβαια παίρνουν κλασικές. Πάντοτε τα μαλλιά που είναι ειδικά για μπεμπέ. Να επιχειρήσω τα φράτα εγώ, μαλάκια. Γιατί ναι, κάτι βέβαια. Θυμάμαι. Πού είναι η άλλη βελόνα? Για μάλλον όλοι τη χάνουμε τις βελόνες. Χάσαμε τις βελόνες. Ανά έπεσε. Να. Λοιπόν. Εδώ είχα να το δοκιμάσω. Βεβαίως. Εσείς θα με διορθώσετε. Εγώ πλέκω στο λαιμό βέβαια, αλλά στο εσείς χέρι είναι καλύτερα. Εγώ ναι. θυμάμαι ότι είναι καλύτερα στο έτσι, χέρι. Λοιπόν, παίρνεις... Λοιπόν, να δεν θέλει τώρα. Εγώ ναι. με ξύλινες έκανα. Και έκανα εκεί, έτσι. Ναι, και περνάς με τα μέσα εκεί. Αυτό. Σωστή. Πολύ. Λοιπόν, οπότε... εκεί. Έτσι. Ωραία. Πολύ ωραία, κυρία Κίμη. Να, θα θυμηθούμε αυτά που έχουμε ξεχάσει. Βλέπετε, ξέρετε, ναι. και έτσι σε περιόδους και που δεν έχουμε πολλά χρήματα να πάρουμε από τα μαγαζιά. Και είναι και μια ωραία ενασχόληση, ας πούμε, το βράδυ. Εγώ τα παιδιά μου σπάνια τους αγόραζα ρούχα από μαγαζιά. Όλα πλεχτά και ραμμένα, βέβαια, στο μυφάσματα. Και είναι και αγχολητικό. Ναι. Είναι παρέα το
το πλέξιμο. Πολύ, πολύ. Ναι. Εγώ ασχολούμαι πολύ και δεν... Κάθομαι πολλές ώρες, η μητέρα μου πολλές φορές με μάλωνε και μου λέει κουράζεις όλη μέρα και το βράδυ κάθισε και πλέχεις. Και της λέω αυτή την ώρα ξεκουράζομαι εγώ, με ευχαριστεί αυτό το πράγμα. Πώς ξέρετε πόσα χρόνια έχω να κάνω αυτή την κίνηση, δεν ξέρω, 20. Και όμως μια χαρά τα καταφέρνετε. Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, μου φαίνεται θα το ξαναρχίσω. Κύριε Ελευθερία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας σήμερα. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα δεν ξέρω αν ανοίξατε και την όρεξη στις άλλες φίλες μας που μας βλέπουν να ξαναθυμηθούν λίγο τα παλιά. Καλά και αυτό με και τα αυτό, κερασάκια, ναι, και τι αυτό. Φοβερό είναι, φοβερό. Η ζακετούλα του. Λοιπόν, αυτό το θέλω σε μεγάλο. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν σήμερα. Εδώ και εγώ σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Και κουβερτούλα, και καλά. Κουβερτούλα, ναι. Άμα έχεις αυτό... φαντασία και υπομονή και χρόνο, όλα γίνονται. Και αυτό είναι ωραίο, Κυριακή. Το φορεματάκι με το ζακετάκι επάνω. Και αυτό φοβερό. Αυτά είναι κουστούμάκια για αγοράκι. Λοιπόν, κυρία Ελευθερία, για τις φίλες μας που δεν έχουν το χρόνο για να πλέξουνε, θα βοηθήσουμε να σας βρούνε. Ωραία. Εντάξει. Θα με βρούνε στο Facebook. Έχετε Παπαδοπούλου. Ναι, ναι. Έχετε Παπαδοπούλου, ναι. Λοιπόν, τι είναι στο κουτάκι αυτό? Α, τα γλυκά έχω ξεχάσει. Σας έφερα κατζούνια, κριτικά. Φτιάχνετε και γλυκά? Απ' όλα. Αυτό είναι η νοικοκύρα. Να δω εσείς από αυτά τι κάνετε, Βίκυ και Αλεξία. Τώρα θα έρθω. Να τα δω. Βεβαίως, να τα ανοίξετε. Να τα ανοίξουμε. Καλά, χρυσοχέρα η κυρία Ελευθερία. Καλά και τα... Ασχολούμαι λίγο απ' όλα. Έχω και στα καλτσούνια αδυναμία, λοιπόν. Μπορούμε να το ανοίξουμε, αλλιώς θα τα καταφέρουμε μετά, άμα είναι για γλυκά. Α, καλά, κοιτάξτε. Φοβερά, κυρία Ελευθερία, δεν θα μείνει κανένα. Να είστε για καλά. Για σας θα ευχαριστούμε πολύ. Ωραία, και εγώ σας ευχαριστώ λοιπόν, πάρα τώρα πολύ. Τώρα εγώ πρέπει να φέρω τη βελόνα να σε δω εσένα να μπλέκεις. Δεν ξέρω. Φέρε τα σκαλτσούνια καλύτερα. Δεν ξέρω. Μικρή και ένα σταυροβελονιά πιάνει. Στο κέντυμα. Αυτό δεν είναι κέντυμα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μάθε τέχνη και άστινα. Βασίλη, δεν σε ρωτάω εσένα για πλέξιμο και αυτά, θα πάμε κατευθείαν στο αυτοκίνητο. Εγώ στο φαγητό είναι πιο ωραίο το τελευταίο. Λοιπόν, θα δούμε αυτοκίνητα ανεκτήμητης αξίας. Και ανεκτήμητης αξίας για κάποιο λόγο. Όχι επειδή είναι καινούρια και είναι τα πιο μοντέρνα, τα πολύ πιο ακριβά. Πολύ παλιά αυτοκίνητα. Πολύ η κάμερα παλιά. Του Magazine Life επισκέφθηκε ένα μουσείο, τελείως διαφορετικό από αυτά τα οποία ξέρουμε. Μουσείο αυτοκινήτου. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Ωραία. Πάμε να δούμε τι έκανες εσύ εκεί μέσα στο μουσείο των αυτοκινήτων. Κάπου στο κέντρο της Αθήνας, 200 περίπου μέτρα από το αρχαιολογικό μουσείο, βρίσκεται το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου. Στεγασμένο σε ένα σύγχρονο κτίριο 1.000 τετραγωνικών μέτρων, περισσότερα από 110 αυτοκίνητα χρονολογίας από το 1896 έως το 2013, δημιουργούν ένα μοναδικό σκηνικό που συναντά κανείς μόνο σε αντίστοιχα μουσεία του εξωτερικού. Κύριε Χαραγκιόνη, όταν πήρα την απόφαση να φτιάξετε αυτό το μουσείο, σας αποκάλυψαν τρελό? Όχι, γιατί γενικά δεν θεωρούμε τρελό στα άλλα πράγματα που κάνω. Συσυμβολικά πάντα τρελό, ναι. Αλλά κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί τι θα γινόταν στο τέλος. Ούτε εγώ, ακόμη που έχω σχεδιάσει και το κτίριο, ότι θα είχε αυτή την πολύ μεγάλη αποδοχή και αυτό το ενδιαφέρον αποτέλεσμα. Το αυτοκίνητο ήταν πολύ σημαντικό. Από τότε που ήμουν παιδάκι, ήταν πολύ σημαντικό. Σαν σχήμα στα χέρια ενός παιδιού. Όταν πια άρχισα να απολαμβάνω και την αυτοκίνηση και την απείλαυσα πολύ νωρίς. Πρώτα παρανόμως με το αυτοκίνητο του πατέρα μου και μετά μπαίνοντας στο Πολυτεχνείο με την πρώτη, μου έκανε δώρο ένα αξιολόγατο το αυτοκίνητο, το οποίο και είναι ήδη στη συλλογή. Ποιο είναι το αγαπημένο σας αυτοκίνητο σε αυτό εδώ το μουσείο? Είναι η Ferrari Dino. Καταρχήν το είχα ερωτευθεί όταν είχε πρωτοβγεί, τέλη δεκαετίας 60, αρχές 70. Πιστεύω ότι είναι από τα ωραιότερα σχέδια αυτοκινήτου. Στην Ελλάδα ήταν απογορευτικά τα καλά αυτοκίνητα, γιατί ήταν απίθανα ψηλή η φορολογία. Οπότε, όταν είδα να βγαίνει ένα στον οδή, ήταν η πρώτη φορά που πήγα να χτυπήσω μόνος μου στη δημοπράσια σύνδεση, έστελνα κάποιο εκπρόσωπό μου. Εν έτη? Αυτό ήταν το 1990. Μπουγκ
Bουγκάτι που συμπληρώνουν έναν αιώνα ζωής. Επιβλητικές Ferrari, Lamborghini, Porsche, Rolls Royce, Maserati, Bentley. Αυτοκίνητα που ούτε καν έχουμε ακούσει το όνομά τους. Και όλα αυτά χάρη στον ιδρυτή του μουσείου, Θεόδωρου Χαραγκιόνη, ο οποίος ξεκίνησε να μαζεύει κλασικά αυτοκίνητα το 1977 και σιγά σιγά τα έκανε εκατοντάδες για να μπορεί ο καθένας να τα θαυμάσει. Χρειάζονται συντήρηση αυτά τα αυτοκίνητα? Βέβαια. Κυκλοφορούν, μπορούν τώρα δηλαδή το συγκεκριμένο να το βάλουμε μπροστά που λέμε και να κινηθεί? Κατά κανόνα στο μουσείο τα έχουμε στεγνά από όλα τα άλλα υγρά εκτός από λάδια. Και τα συντηρούμε έτσι ώστε να μην κολλάνε οι κινητήρες. Από εκεί και πέρα, αν πρόκειται να βγει στο δρόμο, θέλει κάποιες μικρές επεμβάσεις, να έχει υγρά φρένο, να έχει βενζίνη κλπ. Για να μπορέσει να κινηθεί. Τα 110 και πλέον αυτοκίνητα, από τα 300 που αριθμεί η συλλογή, έχουν και ορισμένες ιδιαιτερότητες. Ζητήσαμε από τον Θεόδωρο Χαραγκιόνη να μας δείξει μερικές. Λοιπόν, αυτό το αυτοκίνητο έχει σχεδιαστεί από Έλληνες. Η ιδέα ήταν να πάρουμε το αγγλικό design και να του δώσουμε ένα πιο ανάλαφρο μεσογειακό στυλ. Άρα είναι καθαρά ελληνική σχεδίαση και ελληνική υλοποίηση. Τη δεκαετία του 30. Τέτοιου είδους αυτοκίνητα είχαν οι πολύ ευκατάστατοι άνθρωποι. Και οι ευκατάστατοι τότε είχαν και κάποιο μέγεθος. Λοιπόν, υπήρχε αυτό το ειδικό αξεσουάρ που τους επέτρεπε να μπαίνουν στο αυτοκίνητο και να βγαίνουν εύκολα. Σήμερα το δέρμα θεωρείται πολυτέλεια. Την εποχή εκείνη ήταν το εύκολο προϊόν, το οποίο το βάζαν μπροστά για τον οδηγό. Ενώ πίσω οι επιβάτες είχαν βελούδο, το οποίο ήταν το ακριβό. Πόσα κυβικά είναι το συγκεκριμένο όχημα? Είναι 14.500 κυβικά, εξακίνητρο. Και κινείται με αλυσίδες? Κινείται με αλυσίδες. Αυτή ήταν η τεχνολογία της εποχής εκείνης. Ενέτη? 1917. Αν μιλάτε τώρα για σύγχρονες ανέσεις, ακόμη και το 23 τα αυτοκίνητα είχαν τηλέφωνο. Βέβαια δεν ήταν για να τηλεφωνούμε οπουδήποτε, ήταν για να μιλάς από το κάθισμα του επιβάτου με τον οδηγό λόγω του διαχωριστικού. Αυτή είναι η μεγαλύτερη Jaguar που σχεδιαστεί ποτέ, που έχει βγει στην αγορά. Μάλιστα έχει τόσο πολύ ξύλο μέσα, τα κομμάτια της είναι 39. Και γιατί είναι 39, γιατί είναι μονός αριθμός? Γιατί έχει δύο τραπεζάκια τα πίσω καθίσματα και ένα μπρος για οδηγό συνοδηγό. Γι' αυτό είναι μόνο το νούμερο. Αυτή εδώ τώρα είναι Ferrari ή Dino? Αυτή είναι μία Dino. Και είναι Dino γιατί ο Enzo Ferrari δεν δεχότανε οτιδήποτε μη 12 κίνητρο να ονομάζεται Ferrari. Η επιτυχία όμως του μοντέλου αυτού, η οποία δημιούργησε μια γενιά ολόκληρη από κλόνους της, που είναι τα πιο επιτυχημένα μοντέλα της Ferrari, έχει αλλάξει πια το όνομα και ήδη από το επόμενο μοντέλο ξεκίνησε να λέγεται στην αρχή Dino και μετά λεγόταν Ferrari Dino. Η αλήθεια είναι ότι το μουσείο όταν παίρνει Ferrari Dino ή Dino, τους αφαιρεί τα λογάκια κλπ, γιατί σαν μουσείο είμαστε υποχρεωμένοι να το έχουμε όπως και από το εργοστάσιο, όχι όπως το κάνουν μετά οι συλλέκτες. Ωραία αυτοκίνητα, έτσι. Ωραία αυτοκίνητα. Εμένα μου άρεσε, δεν ξέρω, ένα άσπρο κουπέ. Δεν ξέρω ποιο ήταν αυτό. Άσπρο κουπέ. Έχει πάρα πολλά τώρα. Έχει πάρα πολλά. Ωραία όλα. Μου έκανε εντύπωση ότι είχαν και τότε για αυτή την εποχή τηλέφωνα μέσα στο αυτοκίνητο. Τηλέφωνο για να επικοινωνεί το αφεντικό από πίσω που κάθεται με τον οδηγό που είναι μπροστά. Δεν σοφέρ. Ήταν τηλέφωνο. Όχι τηλέφωνο, εντάξει. Γιατί για να επικοινωνήσουν μεταξύ τους έπρεπε να κατεβάσουν το τζάμι, αλλά για να μην κατεβάσει το τζάμι και κουραστεί. Είναι αυτό που στι ταινίε μου λένε James, σε παρακαλώ. Το άλλο με το τιμόνι. Είναι ανοιχτό. Κάθε μέρα το μουσείο. Είναι ανοιχτό και μπορεί οποιοδήποτε να πάει, να, πάει να το επισκεφτεί. Πολύ κοντά στο αρχαιολογικό μουσείο, 200 μέτρα όπως είπαμε και στην αρχή. Ωραία. Και αξίζει να το δει για να, να γυρίσει κάποια χρόνια πίσω και να μάθει και για την κουλτούρα και όλα αυτά περί του αυτοκινήτου. Βασίλη, ευχαριστούμε πολύ. Εσείς όμως μείνετε κοντά μας, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά μετά θα φτιάξουμε υφασμάτινες στέκες με την Μπένη. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
πάμε τώρα να φτιάξουμε υφασμάτινες στέκες. Κοντά μας η Πέννη, σχεδιάστρια. Και βέβαια έχουμε εδώ τις έτοιμες στέκες που είναι πάρα πολύ ωραίες, αλλά σήμερα θέλουμε να μάθουμε κιόλας πώς μπορούμε εμείς να φτιάξουμε είναι πάρα στέκες. Πολύ εύκολο. Τώρα και για τα Χριστούγεννα που θέλουμε έτσι κάτι να βάλουμε ιδιαίτερο. Βέβαια, τώρα που γιορτάζουμε όλα τα Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, μπορούμε να στολίσουμε τα μαλλιά μας με αξεσουάρ και να είμαστε πολύ εντυπωσιακές. Ωραία. Τι χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε υφασμά της επιλογής μας. Εγώ έχω φέρει πουά και μπορούμε να το κόψουμε ένα παραλληλόγραμμο. Η καθή κυρία μπορεί να το κόψει όσο θέλει, ώστε να βγάλει το φιόγκο στο μέγεθος που θέλει, είναι καθαρά προσωπικό. Οπότε αγοράζουμε, ας πούμε, μία στέκα. Μία στέκα σκέτη. Εγώ χρησιμοποιώ στέκα αντιμένη με κορδέλα για να μην, ακόμα και στα παιδιά, να μην μπορούν να είναι πίσω τα αυτάκια τους. Για προστασία. Με αυτό θα το συνδυάσουμε με το μαύρο. Ναι, ναι, ναι. Με το μαύρο νομίζω θα είναι ωραίο. Λοιπόν, καταρχήν έχουμε ένα κομμάτι ύφασμα, παραλληλόγραμμο, και τσακίζουμε δύο πλευρές για να διπλώσουν στη μέση και τη σιδερώνουμε για να έχει καλύτερη τσάκιση και να πάρει το ύφασμα μία μορφή που θέλουμε. Μετά, κάνουμε το ύφασμα στη μέση και χαράζουμε τη μέση εδώ με το δάχτυλό μας για να σχηματιστεί μια νοητή γραμμή. Μέση και για μεγάλους και για παιδιά, έτσι. Βέβαια, βέβαια. Είναι για όλες τις ηλικίες. Χρησιμοποιώ ένα υλικό το οποίο λέγεται αράχνη και το βάζουμε σε ένα, κάτω από το ύφασμα για να κολλήσει σιδερώνοντάς το. Βάζουμε την αράχνη στην μέση και διπλώνουμε το ύφασμά μας από την μία και το ύφασμά μας από την άλλη. Και σιδερώνουμε και για να κολλήσει. Και το σιδερώνουμε από πάνω. Α, και κολλάει, Ναι, ναι. Δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με το σίδερο η αράχνη. Πρέπει να είναι μόνο κάτω από το ύφασμα. Οπότε δεν χρειάζεται να το ράψουμε και όλα αυτά. Όχι. Γι' αυτό δείχνω ένα πάρα πολύ εύκολο τρόπο. Βέβαια, μπορεί να ραφτεί κιόλα. Απλά επειδή κάποιε κυρίε μπορεί να μην ξέρουν να ράβουν. Είναι αρέ κοπέλε επίση. Πολλέ. Βέβαια. Έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Και εδώ είναι η τσάκισή μα στην μέση. Τώρα, έχουμε σχηματίσει ένα λουράκι. Με ένα παραλληλόγραμμα πάλι υφασματάκι. Ωραία. Και το διπλώνουμε στη μέση για να μην ξεφτίζει το ύφασμα και να μην φαίνονται ατέλειες. Αυτή είναι η ζωνούλα που θα δέσουμε γύρω από το φιόγκο για να δεθεί μαζί με τη στέκα. Όπως έχουμε το ύφασμα, τσαλακώνουμε, κάνουμε σαν ένα κυματάκι. Πιάνουμε πάλι και βλέπουμε ότι σχηματίζεται ένας φιόγκος. Ορίστε. Ωραία. Και γύρω-γύρω από αυτό θα μπει γύρω-γύρω. Θα βάλουμε την κορδελίτσα. Και μετά πώς το κλείνουμε? Στην αρχή θα χρησιμοποιήσουμε λίγο κόλλα. Ναι. Εδώ. Τι κόλλα είναι αυτή? Αυτή είναι ατλακόλλα, είναι για κατασκευές. Υπάρχουν, κάνει και για ύφασμα. Υπάρχουν κόλλες που είναι ειδικοί ύφασμα με ύφασμα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ατλακόλλα, βολεύει πάρα πολύ. Το κλείνουμε. Και αφού το τυλίξουμε μία φορά. Ναι. Το αγκαλιάζουμε με τη στέκα μας. Στο ύψος που θέλουμε. Στο ύψος που θέλουμε. Μπορεί να γίνει από εδώ, από εδώ, από εδώ. Το δοκιμάζουμε κιόλας. Και το ράβουμε στο τελείωμά του. Α, θέλει ένα ραψιματάκι. Ένα ραψιματάκι. Αλλά... απλά για ασφάλεια, μικρό. Για να είμαστε σίγουρες ότι δεν θα ξεκολλήσει. Είναι... Τι λέει εδώ, γιαμ-γιαμ. Γιαμ-γιαμ είναι και οι στέκες αυτές. Πολύ ωραίες. Επίσης, έχω μια άλλη πρόταση, η οποία είναι με βελούδο. Μπορούμε να κάνουμε στέκα με βελούδο για μια πιο χριστουγεννιάτικη έκδοση. Σε μπορντό, σε μπλε σκούρο, σε κυπαρισί. Και τα ίδια τα φιονγκάκια μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε να και σε κρυψάκι. Που είναι και αυτά πολύ της μόδας. Ή μπορεί να γίνουν σε μια ωραία καρφίτσα. Ένας φιόγκος. Να. Πολύ ωραία. Τέλεια. Τέλεια. Γιορτινή. Γιορτινή. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Που μας έδειξε σήμερα εδώ τις στέκες. Να, και εγώ με αυτό το φιονγκάκι θα σας χαιρετήσω για σήμερα. Ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας και εμείς κοντά σας. Θα είμαστε εδώ το Σάββατο που μας έρχεται στις 12 ακριβώς το μεσημέρι. Γεια σας. The new one just begun. And so this is Christmas.